Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Γιάννης εδώ. Σας λέγα, τον είχα υποσχεθεί για αυτό το επεισόδιο. Άκουσα Sega και έτρεξα. Γιατί ξέρω ότι είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο του Sega μηχάνημα. Πρώτα είναι το Saturn, έτσι. Ναι, ναι, Sega Saturn, μετά Sega Dreamcast. Αγάπες μεγάλες, χαραγμένα στη μνήμη και στην καρδιά. Εννοείται και για εμένα. Οπότε, επειδή από το περασμένο επεισόδιο που μας έκιασε έτσι αυτή η πόρωση με τα Resident Evil 3 που είχαν βγει για το Dreamcast, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνω και review και ένα unboxing όπως θα δείτε την κονσόλα. Βέβαια πήραμε την τελευταία κονσόλα της Sega για review. Ήθελα να ξεκινήσω και πρώτα Master System. Εντάξει, ναι, δεν την πειράζει. Το πάω έτσι. Είναι... αλλά, ναι. Μας το θύμισε και το Resident Evil που μιλάγαμε τις προάλλες. Οπότε ναι, τώρα έχουμε πιο πολύ την αγωνία και την πόρωση οι ίδιοι για να το και την να μιλήσουμε. Να έτσι καπάκια. Ναι, ναι. Και να μιλήσουμε λίγο και για τις εμπειρίες μας το τότε, έτσι. Όχι απλά να είναι το τέτοιο. Τι είναι αυτό. Πώς το είχαμε ζήσει εμείς τότε. Εννοείται. Γιατί ήταν ένα μεγάλο παρασκήνιο από πίσω, δηλαδή που τα ακούσαμε, που λέγαμε τι θα βγει, τι θα είναι. Μετά που βγήκε που το βλέπουμε, τι το wow. Είναι, έχουμε τι πολλά είναι να πούμε. Εννοείται, θα πούμε πολλές μνήμες, θα πούμε πολλά βιώματα. Εδώ όπως βλέπετε έχω απλώσει το τραχανά μου. Όλα αυτά είναι της προσωπικής μου συλλογής. Και ο Γιάννης ενέχει τα δικά του, αλλά έχει και αυτός αρκετά και δεν είχε λόγο να τα φέρει, είναι όλα σπίτι. Έχουμε και εδώ και να ξεφυλίσουμε και περιοδικά games, που είχε παρουσίαση, ναι, Game Pro, Pixel, τι άλλο έχουμε. Που για πρώτη φορά υποστηρίζανε πολύ φανατικά Sega, έτσι δηλαδή. Παλιότερα ήταν λίγο στο φτύσιμο η Sega, πιο πολύ προτιμούσαν άλλα, αλλά όταν βγήκε το Dreamcast, όλα τα περιοδικά μιλάγαν γι' αυτό. Ήταν πολύ ωραία εποχή. Όλα αυτά θα τα δούμε και είναι πάρα πολλά. Δηλαδή το βίντεο αυτό μετά από πολύ καιρό και πολλοί που μου λέγατε κάνεις τώρα πιο μικρά βίντεο. Εντάξει, σήμερα λοιπόν θα παρεθείτε. Θα φάτε ένα μεγάλο βίντεο να γουστάρετε και ξεκινάμε λοιπόν πρώτο μέρος. Θα κάνουμε ένα unboxing, το μηχάνημα. Πώς ήταν τότε, δηλαδή, πώς θα το θυμηθούμε λίγο, ναι, πώς ήταν η εμπειρία, τι είδαμε κτλ. Ναι. Και μετά θα προχωρήσουμε στις κουβεντούλες, στις αναμνήσεις κτλ. Είστε έτοιμοι, πάμε. Πρώτο μέρος, unboxing. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του unboxing. Αυτό εδώ ήταν το κουτί, το PAL, το ευρωπαϊκό, βαρύ κουτί. Η αλήθεια είναι ότι από τότε δεν έχω μέσα όλα τα χαρτιά, κάποια τα είχα πετάξει δυστυχώς από την κλασική αυτή που μας πιάνει. Βλέπουμε εδώ, Microsoft Windows CE, Risk Engine, ο επεξεργαστής, η PowerVR, η κάρτα γραφικών, αυτό το Connexant. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι, μήπως είναι ένα πρότυπο για να παίζει τα βίντεο, δεν ξέρω. Από πίσω βλέπουμε τα έξτρα περιφερειακά, το arcade stick που είναι πολύ όμορφο, το race controller για το Sega Rally, ένα επόμενο από τα 4 controller, Visual Memory. Εδώ βλέπουμε τα futures του μηχανήματος, 4 controller ports, Hitachi SH4 RISC processor, 128 bit 3D, NEC graphics processor, Yamaha 64 κανάλο sound processor, custom GD-ROM technology με 1 GB storage, network capability που λέει από κάτω may require additional purchases, ξέρω εγώ. Και εδώ μας λέει το Dreamcast είναι μια επαναστατική ψηφιακή διασκέδαση, έτσι, μηχανή για τη νέα χιλιετία. Thanks to cutting-edge technology, Dreamcast 128-bit performance immerses you in incredibly realistic 3D environments, bla bla bla. Και μετά μπορείς να παίξεις, λέει, και με email, internet access, multiplayer, δηλαδή όλα τα καλά που τότε δεν υπήρχανε. Από την άλλη μεριά τίποτα, προσοχή εδώ και πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Τα έχω ψιλοβάλει όπως τα θυμάμαι από τότε, είναι η αλήθεια. Εδώ όταν ανοίγαμε ήταν μέσα το Dream Key. Πρώτα με τις οδηγίες, Internet Browser Disk, που είχε έτσι εδώ να το σετάρεις και τι να κάνεις. Το Dream Key μου, το οποίο είχα βγάλει με τη ζελατίνα, γιατί αυτό ήταν στη ζελατίνα, αλλά ποτέ δεν το χρησιμοποίησα, φαίνεται έτσι. Όχι κάτι ιδιαίτερο από πίσω, το βάζουμε στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε λίγο πιο βαθιά. Εδώ πιθανόν κάτι άλλο έτσι να υπήρχε. Τα έχω πετάξει. Εδώ έχω βάλει την κονσόλα όπως τη θυμάμαι. Σίγουρα κάτι λείπει, κάποια έτσι άλλη αυγουλιέρα τύπου. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι τι ήτανε. Και πάμε το τροφοδοτικό. Να συμπληρώσω ότι δεν έχω το original καλώδιο εικόνας. Κοιτάξτε εδώ, καλώδιο για LAN, για το modem. Πόσο μακρύ, 500 μέτρα. 500.000 απώλεια σε BPS, τόσο μακρύ καλώδιο. Δεν θυμάμαι το original καλώδιο αν ήταν RF ή RCA, κόκκινο, κίτρινο, λευκό. Δεν θυμάμαι τι από τα δύο είχε μέσα και δεν το βρίσκω. Ίσως το έχω χάσει με άλλες κονσόλες. Σίγουρα ναι. Πάντως είχε... Κάτι θα είχε αλλάξει σκάρτ, ναι. Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο... Ακερέας λες και εσύ. Ναι, ναι. Αυτό κάτι έκανε στο modem, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που μπαίνει, τι και πώς. Δεν ξέρω. Δεν το άνοιξα ποτέ όπως βλέπετε. Είναι κλειστό στο κουτάκι του. Το βάζουμε και αυτό εδώ. Εδώ οι οδηγίες ξένες μαζί και με ελληνικές. Οθόνη μουσικής, οθόνη ρυθμίσεων, αντιπρόσωποι Zegetron, ΑΕ. Να, εδώ ανάποδο το είχαμε πάει. Οδηγίες χρήσης, εγγύηση. Εδώ. Όμορφα εποχή. Α, καλώδιο κερέας. Όπα. Ναι, αλλά λέει ότι υπάρχει και... Ναι. Ναι, όντως. Κεραία πρέπει να έχει, παιδιά. Δεν το θυμάμαι καθόλου, ρε φίλε. Το... Επειδή είχα... Ξέρεις, κάθε κονσόλα κάποια είχαν κεραία, κάποια είχαν RCA, ναι. Κάποια SCART. Και πάντα παίρναμε μετά το SCART. Ό,τι και ναι, ήταν σάπιο και διαλέγαμε... Αυτό ναι, σίγουρα το είχα κάνει για το PlayStation, να θυμάμαι. Αλλά το Dreamcast πραγματικά μου ξεφεύγει τι είχε μέσα. Αλλά εδώ φάνηκε αυτό. Ναι, εδώ λογικά η ξένη εγγύηση. Σε άλλες γλώσσες, ok, το κάνουμε pass. Εδώ είναι τώρα το ξένο το manual, εντάξει θα ανοίξουμε, δεν νομίζω ότι... Ένα ξεφύλισμα. Ένα ξεφύλισματάκι, αφού το ζητάει ο Γιάννης, το κάνουμε, μην χαλάσουμε χατήρι και στους φίλους. Πάμε. Εντάξει, ουσιαστικά τα ίδια είναι, το ελληνικό μια φωτοκόπια ήταν αυτού νου με μετάφραση. Πιο καλά δομή μόνο το ελληνικό μπορώ να σου πω. Εντάξει, ναι. Βασικά η Zegetron στο τέλος είχε προσπαθήσει. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι το πήγε μέχρι τέλους καλά με τη Sega και στο Saturn και στο Dreamcast πιστεύω ότι έπαιξε καλύτερα και τις μεταφράσεις της και τα βιβλιαράκια της. Νομίζω ότι δούλεψε καλύτερα προς το τέλος. Όχι τόσο καλά στην αρχή με Master System και Mega Drive Game Gear, αλλά εδώ ίσως να πήγε καλύτερα. Βάζουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν... Εδώ είναι το controller που το έχω στο σακουλάκι του. Είχα κρατήσει και αυτό εδώ. Έτσι. Αυτό ήταν στην άκρη στο βίσμα. Ναι. Γιατί... Εδώ βλέπουμε και τις δύο υποδοχές που λέγαμε. Και να σταθώ λίγο εδώ να δείξω ότι η VMU που η οποία παίρνει 3... Πόσες μπαταρίες παίρνει κατακτήσω? 2 CR20, 32 μπαταρίες. Αυτό τώρα μου έχει τελειώσει η μπαταρία. Όταν όμως μπαίνει εδώ και παίρνει ρεύμα από το μηχάνημα που είναι στην πρίζα, τότε ανάβει η οθόνη, μπαίνει ανάποδα όπως βλέπετε. Και μετά μπορεί κάποιος να βάλει ή αν ήθελε και άλλη μνήμη, αλλά δεν υπήρχε κάποιος λόγος, ή μπορούσε να βάλει το κραδασμικό. Αυτό είναι το κραδασμικό, παιδιά, το οποίο έμπαινε και αυτό έτσι. Και τότε είχες ένα λίγο πιο βαρύ χειριστήριο, αλλά πάλι πιστεύω ότι είναι πιο ελαφρύ από ένα χειριστήριο Xbox One, νομίζω. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι, χειριστήριο λοιπόν, εδώ. Και στο τέλος μένει το μηχάνημα, κάπως αυτό τύλιγε το μηχανηματάκι. Εγώ τώρα εδώ έχω βάλει το λευκό Dreamcast, το οποίο πήρα μεταγενέστερα. Το γνήσιο μου ήταν αυτό εκεί. Και να δούμε και τα registration numbers. Λοιπόν, το μηχάνημα. Βλέπουμε τα 4 ports. Βλέπουμε τη σφραγίδα. Compatible with Windows CE. Στα πλάγια είναι το modem port, το οποίο βγαίνει. Και το βλέπουμε μέσα. Εδώ έμπαινε η τηλεφωνική γραμμή. Extension εδώ. Από κάτω έτσι μαζεμένο, όμορφο. Δεν είναι δηλαδή πολύ χοντροκομμένο περίεργα. Είναι ένα ωραίο όμορφο μηχάνημα. Πίσω AV out, σηριακή έξοδος, ρεύμα. Αυτά. Πάνω πολύ απλό και λιτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το LED που άναβε εδώ. Το ευρωπαϊκό έχει το μπλε logo, το ιαπωνέζικο και το αμερικάνικο έχουν το πορτοκαλί κόκκινο τι έχουν. Ωραία αίσθηση και στο open. Και το μηχάνημα έτσι θυμίζει ένα κλασικό tray. Δηλαδή κάποιοι μπορεί άμα το βλέπαν το μισό να λέγανε ότι είναι και PlayStation 1, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Σαν βάρος είναι νομίζω κανένα δίκυλο. Ένα μισό κιλό δίκυλο. Αυτό είναι το μηχάνημα. Και να δούμε και λίγο τα άλλα που έχω εδώ. Είναι έτσι ωραία και μετράνε να τα δούμε. Κάτσε να δω και τα registration numbers της πρώτης μου κονσόλας. Να το γράφει. Να το γράφει εδώ. DE 97 19 67 081, 97 19. Όπα. Ναι, είναι πιο παλιό αυτό. Αυτό είναι μεταγενέστερο. Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη διαφοροποίηση. ACN 56 πάλι. Α, εδώ νομίζω ότι κάποια Dreamcast έχουν μια διαφοροποίηση. Και στο model που λέει εδώ HKT330, κάποια άλλα Dreamcast μετά είχαν κάποιους άλλους κωδικούς, κάποιες άλλες φουρνιές. Βέβαια δεν ξέρω τι διαφορά παίζει να είχε από φουρνιά σε φουρνιά, αλλά θυμάμαι ότι ή εδώ ή εκεί κάτι έπαιζε διαφορετικό μπατς κονσόλας. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα που έχουν μείνει από τότε. Λοιπόν, στην αρχή είχα πάρει αυτή τη μνήμη, γιατί δεν είχα λεφτά για τη Visual Memory και θα σας δείξω πόσο κόστιζε. Μια απλή μνημούλα, την έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Αργότερα είχα πάρει πιο μετά πάλι μια άλλη, πιο ωραίο αυτό μου άρεσε. Αυτή εδώ είχε και το μπουτόν που αν θυμάστε πολλά και το PlayStation 1 και PlayStation 2 είχαν κάνει τέτοια μπουτόν για να διαλέξουν κάποιες επιλογές. Αυτή ας πούμε εδώ δεν έχει. Και της ίδιας εταιρείας μετά, αυτή είναι στις Performance, είχα πάρει πρώτα το κραδασμικό αυτό, το third party, ήταν πιο οικονομικό και αργότερα πήρα δηλαδή το official, το κραδασμικό, εντάξει είναι λίγο πιο διαφορετικό, οπότε εδώ έχουμε δύο μνημείλες τέτοιες και εδώ, πριν πάμε στα πιο καλά, το extension cable που είπα από το Software Sender, το οποίο δεν άνοιξα ποτέ. Ένα third party controller πάλι από το Software Sender. Δεν έχει ανοιχτεί ποτέ και ούτε θα το ανοίξω, δεν υπάρχει λόγος, γιατί έχω ήδη πάρα πολλά απ' τα άλλα. Επειδή λοιπόν τότε το RF ή το RCA δεν μου άρεσε καθόλου, στην αρχή πήγα και τσίμπησα από τα Multirama που είχα πάρει και την κονσόλα ένα SCART cable που ήταν μεγάλη αναβάθμιση και τιμή 6.500 δραχμές. Ακριβό, δεν ήταν φτηνό, για μούφα, ήταν ακριβό και επειδή θέλαμε την τελειότητα από τότε, μετά ο πατέρας μου πήγε και μου τσίμπησε το γνήσιο, 9.900 παρακαλώ, έτσι, 10.000 έπαιρνες παιχνίδι τότε, έτσι, 10.000 έπαιρνες ξεκάθαρα παιχνίδι. Και, και εδώ η τιμή του, όπα, εδώ λέει 7.300, μήπως μου είχαν κάνει καμιά έκπτωση, δεν το θυμάμαι, απλά αυτή είναι η απόδειξή του, εδώ λέει βέβαια 9.900, πιθανόν να είχαν κάνει καμιά έκπτωση. Βλέπουμε λοιπόν ρετρίλα, α να το ανοίξουμε και αυτό έτσι να το δει ο κόσμος αφού το έχω. Αυτό είναι το γνήσιο, δεν είναι ότι γράφει βέβαια τώρα επάνω Sega και τα λοιπά Dreamcast. Ποιοτικά δεν μπορώ να πω ότι φαίνεται κάτι πολύ state of the art. Ναι, στην ουσία ίδιο πράγμα ήταν. Ναι, στην ουσία. Αλλά εντάξει, ας πούμε το ότι το φυλαδιάκι δεν νομίζω να γράφει ενδιαφέρον. Note on connecting to a TV with SCART cable. Ναι. Εντάξει. Τίποτα. Ναι, αδιάφορο. Από αυτά που δεν διαβάζαμε ποτέ. Ναι. Εντάξει, το φτιάξουμε μετά αυτό, το βάζουμε στην άκρη και λοιπόν μετά ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρω και εγώ την πρώτη μου Visual Memory VMU, η οποία αγοράστηκε από τα One Way, τα θυμάστε ρε παιδιά, όλα αυτά, Multirama, One Way, πάει, δεν υπάρχουν πια. Λοιπόν, 12.900. 5 πρώτου 2000. Ναι, μετά από λίγους μήνες. 2 μήνες μετά. Στην αρχή, δηλαδή τις πρώτες μέρες είχα πάρει αυτή, την μπλε, και μετά επειδή είχα τρελαθεί, χαρτζιλίκι στο χαρτζιλίκι, έψησα και τον πατέρα μου να χώσει λίγα και την πήρα. Manual, συσκευασία και... Αυτό εδώ ήταν ανάμεσα στις μπαταρίες, για να μην γεφυρώνουν, για να τις χαλάσει ενώ είναι συσκευασμένο. Mm. Έχει δώρο μέσα τις μπαταρίες. Που αυτό είναι καλό να το κάνετε και εσείς όταν βάζετε νέα μπαταρία, ή να τις αφαιρείτε ή να βάζετε κάτι τέτοιο ανάμεσα. Και έχει τη σχισμή, έτσι. Ναι, 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 που αλλάζει και βγαίνει και όλα σε αυτό από εδώ. VMU λοιπόν η κλασική, θα τη δούμε αργότερα πώς ενώνεται με μια άλλη και πώς παίζει. Και μεταγενέστερα πριν από 2 χρόνια πήρα και μια αμερικάνικη, που βλέπετε δηλαδή ότι η αμερικάνικη είναι σε άλλο μοτίβο. Clear βέβαια την πήρα αυτή. Δεν θα την ανοίξω, δεν υπάρχει λόγος. Να και το logo που βλέπουμε, το διαφορετικό. Cell contain VMU games, display secret info during Dreamcast gameplay. Download and modify characters from Dreamcast games. Trade files with other VMUs. Αυτό που δεν είπαμε, μπορούσαμε να ανταλλάξουμε και saves, έτσι, σε άλλους φίλους. Δηλαδή κάποιος δεν την πάλευε να τερματίσει στο Resident Evil, τον M στο 2 το Arrange Mode, και του τάσκαγα εγώ που το είχα ξεκλείδωτο. Saving, τα λοιπά. Τα θυμάσαι τα Tamagotchi που είχε γίνει μια μόδα στην Ιαπωνία με κάτι έτσι micro τέτοια. Πιστεύω ότι είναι πολύ βασισμένο σε αυτό το σενάριο. Και τι άλλο, και για τέλος θα σας δείξω και τα παιχνίδια μου που είχα παρνήσια. Δεν έχω άλλα πάρει, δηλαδή όλα αυτά τα έχω από τότε, πλην του Resident Evil 2 που είπαμε. Sonic Adventure, παιχνιδάρα. Μεγάλο άλμα από το Sonic του Saturn. Μεγάλη διαφορά το game αυτό, εντάξει μου έχει σπάσει λίγο αυτό, αλλά όμορφο μέσα. House of the Dead που ήταν το πρώτο μου παιχνίδι και όπως σας είχα πει το είχα πάρει χωρίς να έχω VMU, χωρίς να έχω το όπλο. Είναι από εδώ πίσω. Ελά. Γενικά οι συσκευασίες πάντως δεν ανοίγουν και πάρα πολύ καλά. Σου σπάνε λίγο τα νευράκια, ναι. Για να ανοίξουν. Ήταν από τις πιο προβληματικές. Ναι, ναι. Και εδώ ένα άλλο διαφημιστικό εποχής. Το ανοίξουμε λίγο. Sega Rally, Soul Calibur, Sonic, αυτό, ναι, Toy Commander, Toy Hunter πρέπει να γράφει Γιάννη, για μας. Τα manual χορταστικά, ωραία, γενικά δηλαδή έπιανε στο παιχνίδι ρε παιδί μου και γούσταρες, τα λεφτά σου αυτά πηγαίνουν καλά, όχι σαν τώρα που παίρνεις, δίνεις 60 ευρώ για ένα case και έχει μόνο το CD. Echo the Dolphin με τίτλο Defender of the Future, τελείως διαφορετικό παιχνίδι, αλλά τα γραφικά αυτά τότε που βλέπαμε το νερό, τη θάλασσα και αυτά ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή εγώ το μόνο παιχνίδι που είχα παίξει στο PlayStation σχετικά με βυθό ήταν το Treasures of the Deep, αν το θυμάσαι Γιάννη. Ναι, με το υποβρυχιάκι, ήταν πολύ ωραίο, αλλά εδώ είδα τη θάλασσα μετά σε ένα άλλο επίπεδο. Το αγαπημένο σου το Sword of the Berserk, ωραίο παιχνίδι. Αξίζει δηλαδή να το δείτε. Psychic Force 2012. Εντάξει, δεν είχα τρελαθεί πολύ με αυτό το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, νομίζω αυτό το είχα πάρει μεταχειρισμένο. Δεν θυμάμαι από πού. Ένας λόγος που γούσταρα τότε το Dreamcast ήταν το Soul Calibur. Θα το δούμε ένα γρήγορο διπλό με τον Γιάννη. Θα φαυρομόξυλο στα μπιτεμά, το ξέρουμε. Ο κράχτης για μένα του Dreamcast. Το exclusive τότε Veronica. Παιχνιδάρα. Με ένα DVD μέσα. 2. Α, ναι, 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 2, ναι, sorry. Το Nemesis έχει ένα. 2 εδώ, ναι, Disc 1, sorry. Το 2 που πήρα την περασμένη εβδομάδα λόγω του hype αυτού του remake. Και εδώ 2. Μας έφυγε, θα γρατσουνιστεί. Παιχνιδάρα και το Nemesis που και αυτό ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια, λίγο πιο μετά, με ένα CD μέσα και τα λοιπά. Οπότε αυτή είναι η πρίκα μου από τότε του Dreamcast. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να μου τη βαρέσει να μεγαλώσω λίγο τη συλλογή μου σε τίτλους στο Dreamcast, γιατί γενικά εγώ είχα ένα θέμα. Μ' άρεσε τότε να έχω όλες τις κονσόλες, αλλά επειδή ήμουνα μαθητής, παιδί και τα λοιπά, δεν μπορούσα να παίρνω 10, 20, 30, 40 τίτλους να έχω να δείχνω. Δηλαδή, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, όλα τα μηχανήματα που έχω περίπου 45 κονσόλες, υπάρχει κονσόλα που έχω και ένας τίτλος. Ναι, υπάρχει ένας τίτλος. Αλλά σε κάποιες έχω 10 τίτλους, σε κάποιες έχω 5 τίτλους, σε κάποιες έχω 30 τίτλους, σε άλλες έχω 60 τίτλους. Σίγουρα όμως είχα λίγο απ' όλα. Οπότε αυτά είναι τα παιχνιδάκια μου, αυτά ήταν όλα τα κουτάτα, σας τα έδειξα πως ήταν, VMUs, ιστορίες κτλ. Και πάμε να μιλήσουμε για αυτή την κονσολάρα, αυτόν τον αλήτη, αυτό το έπος, το κύκνιο άσμα της SEGA και το μεταθανάτιο έυνασμα ότι θεωρείται μια από τις 8 καλύτερες κονσόλες παγκοσμίως από το EGN. Φύγαμε! We got her! Hi, Randy. Well, hello. It's thinking. This is the day you have trained for, the day you have studied for. Utilize your superior skills, your superior intelligence. Sit down, Rodin! Oops. Sarah, baby! Oh, you were one fly. Don't make me hurt you. Learn to defeat your ruthless enemy, Steve of Hackensack. Ryan, you're gonna get roofed. Shut up, quadruped. Sega Dreamcast. It's thinking. Hoping to win back a larger share of the market. CNN technology correspondent Rick Lockridge reports. In the cutthroat video game industry, one word seems to be all-powerful. The graphics. Graphics. The graphics. Better graphics means it's more realistic. And embattled Sega's new Dreamcast video game console is graphically better. The first home unit able to handle 128 computer bits of data at once. Twice as much as the Sony PlayStation and Nintendo 64 machines that dominate the $12 billion a year U.S. video game market. 60 frames a second, which is twice the speed of a TV. It equals graphics you've never seen before. When you watch a football game, it looks like you're watching a real game on TV. Video game images are made up of tiny polygons. Dreamcast can draw 3 million of those polygons a second, up to 15 times more than competing systems. Does that make that much of a difference to a player? Yes, it does. It's more exciting. It's really smooth. I didn't see any errors. Sega's errors as a company, though, have been well documented. Its last home console flopped, and it's seen its market share plummet from more than 50% to about 1%. Can Dreamcast end Sega's nightmare? They have a lot banking on the Dreamcast. Again, they're a leap. It's sort of a leap in video game technology, and Sega's going to use this to make a comeback into the marketplace. The $199 Dreamcast comes with a built-in modem, making it the first set built for online gaming. 18 games will be available right away. You can fight, fish, or skateboard, There's also a much-anticipated football game, NFL Y2K. Which, to quote all the media today, is saying this is by far the best sports simulator ever brought to gaming. Sonic will have to run pretty fast to catch Nintendo and Sony, but Sega's off to a good start there, having already pre-sold 300,000 of the Dreamcast consoles. The company hopes to sell 1 million units by Christmas. Rick Lockridge, CNN, Los Angeles. Λοιπόν, και αφού είδατε το unboxing μιας άλλης εποχής και κάποιες διαφημίσεις τότε, ξένες, είδατε και την ελληνική την κασέτα που την είχε ρυπάρει ο Γιάννης, που την είχε από τότε. Που το είχαμε ανεβάσει και παλιότερα. Το λινκάκι εδώ, θα σας βγει τώρα pop-up, η διαφήμιση, το βίντεο με τις διαφημίσεις του Dreamcast. Βέβαια δεν ήταν και κάτι το αξιόλογο. Εντάξει, ναι, ήταν ένα compilation. Ναι, απλά ήταν λίγο, πώς να το πω, ήταν λίγο σπαστικές για μένα, να σου πω την αλήθεια, ήταν λίγο σπαστικές. Που δείχνε τον άλλον που ξυρίζει, που τα παιδάκια και τα τέτοια. Αυτό με την καμπάνα και πέρα το ξυρίζει. Μου είχε πει ο Βασίλης. Γεια σου ρε Βασιλάρε. Απλά δεν είχαν πολλά να δείξουν, εγώ πιστεύω, και απλά προσθέτανε με διάφορα για να δείξουν σαν εμπειρία. Anyways, παρακάτω πάμε. Λοιπόν, να πούμε έτσι πρώτα λίγο ιστορική αναδρομή, πότε βγήκε στο περίπου, τι έκανε. Λοιπόν, τα θυμάσαι? Κοίτα, αρκετά θυμάμαι. Τότε έπαιρνα σχεδόν όλα τα περιοδικά από κάθε εταιρεία στο release του, για να τα μάθω. Δηλαδή, πολλά θυμάμαι από τότε, κάποια τα έχω ξαναδεί μετά. Γενικά λοιπόν, παιδιά, το Dreamcast, όπως ξέρετε, ήταν η τελευταία κονσόλα της Sega, και αυτό δυστυχώς γιατί η Sega έπεσε πολύ έξω από κάποια λάθη του παρελθόντος και κάποια λάθη που συνεχιστήκανε και με το ίδιο το Dreamcast. Έκτη γενιά κονσόλας. Που η κατρακύλα είχε αρχίσει από το Mega Drive, πιστεύω, μετά 32 και τα λοιπά. Εκεί έχασε... Όχι από το Mega Drive, από το Expansion. Τα περιφερειακά, τα αργότερα, που εκεί έχασε τους οπαδούς της. Ναι, την έπαθε λίγο με το Mega CD, παρότι ήταν πολύ πρωτοποριακό το Mega CD και φοβερό. Εγώ πάντα έλεγα να το πάρω την τότε εποχή, μέχρι που βγήκε το Saturn και επέλεξα εκείνο για... Για πρώτη μου κονσόλα, να φανταστείτε. Αυτό, ναι. Γιατί Mega CD, 32X και Saturn ήταν οι λόγοι οι οποίοι κάναν τη Sega να χάνει πολύ μερίδιο αγοράς, με λάθος κινήσεις, τα βγάλαν μαζεμένα. Μπορούμε να πούμε και το Nomad, αν και δεν βγήκε Ευρώπη και τα λοιπά, βγήκε μόνο Αμερική, και αυτό προκάλεσε έτσι μια ζημιά στις πωλήσεις, γιατί όλα βγήκανε 94, 95, 96 μαζεμένα. Δηλαδή έβγαζε το 32 έξω και ετοιμάζει το Saturn. Και αυτό. Και καλά είναι να τα βλέψει και να τα θαυμάσει και να λες, γιατί όντως ήταν. Ωραία, πολύ ωραίο, έτσι. Αλλά αυτοί που το αγόρασαν, εκεί ήταν το θέμα. Η πιστή ακόλουθη. Όπως εσύ τότε με το Saturn. Ο Γιάννης είχε το Saturn από την αρχή, παιδιά. Ήταν το μόνο άτομο που ξέρω που δεν πήρε PlayStation 1 τότε και διάλεξε το Saturn. Ήταν και με την κυκλοφορία κιόλας. Δηλαδή εκεί στους πρώτους 4-5 μήνες, ξέρω εγώ, ήταν. Έδωσε σπόρο και είσαι ένα καλό support και έχει τεράστια παιδιά συλλογή ο Γιάννης από Saturn. Κάποια στιγμή να τη δείξουμε. Εντάξει, τεράστια όχι, αλλά ικανοποιητική. Ικανοποιητικά αρκετά που λέει η γυναίκα μου. Το Dreamcast λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τη Sega να τα παίξει για μια τελευταία φορά όλα για όλα. Ή θα έσπαιρνε και θα την ξαναμπούσταρε στην κορυφή κτλ. Ή θα την αποτελείωνε. Δυστυχώς το αποτέλεσμα το ξέρουμε, αλλά γιατί έγιναν όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Γιατί ήταν πολλά, δεν ήταν ένα. Εννοείται. Το πρόβλημα. Σαν τον φόβο, φίλε. Κάτι έτσι στο μυαλό σου, έτσι. Το αγαπάς κι εσύ. Όχι, Dreamcast. Στεναχωριέσαι. Dreamcast λοιπόν, βγήκε η Ιαπωνία 1998. Οι πρώτες φήμες είχαν ξεκινήσει από το 95-96. Αυτές όμως ακόμα εμείς δεν τις ξέραμε στην Ελλάδα μέσω των περιοδικών. Ένα χρόνο πριν τα μάθαμε, ή νομίζω όταν κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 98 άρχισαν τα πρώτα περιοδικά. Αυτό, ναι, αρχίσανε να. Πριν καν κυκλοφορήσει εδώ πέρα, αλλά έχει κυκλοφορήσει ήδη. Έτσι. Στην Αμερική όμως και στην Ευρώπη, επειδή υπήρχε timing πάντα, δηλαδή να δει η αγορά της Ιαπωνίας τι γινότανε, ήθελε τουλάχιστον ένα χρόνο, όπως αυτό είχε γίνει και με το Mega Drive και με το Super Nintendo. Πάντα στην Ιαπωνία εκεί να τεστάρουν λίγο οι καμήλες και μετά να δουν αν αξίζει να τα πάρουν οι άλλοι εκεί στο δυτικό κόσμο. Το ίδιο είχε γίνει και με το Xbox, νομίζω, στο αντίθετο. Ότι κυκλοφόρησε Αμερική, αλλά η Ιαπωνία δεν έβγαινε. Βγήκε αργότερα. Εντάξει. Και... Πάντα να έχετε έτσι. Ναι. Όλα αυτά φίλε ιδανικά πιστεύω. Ναι. Και τώρα γυρίσανε σε φάση Ευρώπη και Αμερική το 99. Αμερική νομίζω βγήκε Οκτώβρη και Ελλάδα ήρθε Ευρώπη 99. Και για κάποιο λόγο είχε αλλάξει και το σηματάκι, έτσι, το χρώμα. Ναι. Το αμερικάνικο είναι πορτοκαλί. Και το ιαπωνικό. Και το ιαπωνικό κόκκινο νομίζω. Α, έχει διαφορετικά... Μπορεί να το μπερδεύω. Mm. Νομίζω ότι έχει άλλη απόχρωση. Ναι. Το ευρωπαϊκό είναι το μπλε, ξέρω εγώ, το κλασικό που όλοι ξέρουμε. Εγώ, όπως είχα πει και λίγο, είχα κάνει την παρένθεση στο επεισόδιο με τα Resident, ήταν η πρώτη μου κονσόλα που πήρα παφ με τη μία. Ναι. Δεν ξέρω πώς μου την πήρε ο πατέρας μου τότε, δεν ξέρω τι φλασιά είχα, ήταν πάρα πολύ ακριβή. Νομίζω ήταν 130.000, ήταν πάρα πολύ. Την πήρα από Multirama. Εννοείται ότι πιο πριν είχε πέσει ατελείωτη πλήση εγκεφάλου. Ναι, με περιοδικά και. Game Pro, εδώ παρουσίαση στο Games. Δηλαδή έχει φέρει το Γιάννης κάποια περιοδικά, 2-3 δεκάτου που έχουν παρουσιάσει. Dreamcast ήρθε για να μείνει. Έτσι. Το Dreamcast. Πολύ εδώ, πράγμα. Είχαν περίμενε. Ελληνική παρουσίαση στο Game Pro. Εδώ αποκλειστικό review στο Game Pro. Ναι, πιο πολύ έχει γλύψιμο από μέσα. Αποκλειστική παρουσίαση στην Dreamcast στο Games. Θα δούμε σε λίγο. Έτσι. Και που λέτε το πήρα εγώ το μηχανηματάκι. Πρώτο μου παιχνίδι, House of the Dead. Και εννοείται ότι το House of the Dead το ξανά τα arcade. Με το pad μέσα δεν μπορούσα να παίξω. Οπότε, ναι, ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ο πατέρας μου με έκραξε όταν του είπα ρε πατέρα αυτό το παιχνίδι που πήρα, γιατί το παιχνίδι ήταν φθηνό. Ναι. Έτσι. Μου λέει, του λέω θέλουμε και ένα γκάν, όπως του λέω έπαιζε παλιά τις πάπιες στο NES. Ω, μου λέει έχει τέτοιο! Πού έχει, πάμε να στο πάρω! Ναι, γιατί έπαιζε NES. Οπότε πήγαμε μετά με τον πατέρα, με ένα σκαλάρα πατέρα και πήραμε το γκάμι, ξέρω εγώ, και αρχίσαμε να παίζουμε House of the Dead και ήταν φοβερή εμπειρία. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικό με το όπλο, όπως και στο Sega Saturn με τα όπλα, Visual Cop, ήταν άλλη φάση. Μετά όμως συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να σώσω. Γιατί δεν είχα πάρει memory card. Η memory card στο Dreamcast, παιδιά, ήταν η VMU. Εδώ έχω και ήταν και ακριβή, λόγω της τεχνολογίας. Εννοείται. Εδώ έχω μια κλειστή διάφανη μπλε αμερικάνικη, δεν έχω ανοίξει ποτέ και δεν θα την ανοίξω βέβαια. Αλλά οι ευρωπαϊκές είναι εδώ. Οι ευρωπαϊκές. Οι κλασικές του είναι εδώ. Αλλά επειδή στην αρχή δεν είχα τόσα λεφτά, πήρα κάτι third party που φαίνονται εδώ, κάτι μικρούλες clear εδώ που θα τις δείξει ο Γιάννης. Δεν είχε οθόνη, ήταν απλά memory. Και σύμφερε. Μόνο έσωζε. Αλλά μετά, επειδή είχα διαβάσει και στα περιοδικά το σκηνικό με την οθονούλα, ξέρω εγώ, της VMU, πήγα και πήρα και την πρώτη. Όπως και δόνηση δεν είχε το χειριστήριο. Ακριβώς. Έπρεπε να πάρεις το έξτρα περιφερειακό, το οποίο κούμπωνε από κάτω. Το χειριστήριο μπορούσε να πάρει νομίζω 2 μνήμες κανονικά, έτσι. Δεν ήταν αποκλειστικά η δεύτερη θύρα για το... Ναι, ανεξάρτητα. Δόνηση, ναι. Ανεξάρτητα. Ή έβαζες δόνηση ή έβαζες δεύτερη μνήμη από κάτω. Ναι, και στην αρχή είχα πάρει third party κραδασμικό, μετά πήρα και το original που φαίνεται εκεί. Και ήταν και από τα πρώτα που είχαν βγάλει και μικρόφωνο. Έτσι, θυμάσαι, ήταν ένα τέτοιο που βγάζει το μικρόφωνο, όντως, γιατί ήταν και από τις πρώτες κονσόλες που είχαν και online. Είχαν modem. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο. Βέβαια, Ελλάδα ήμασταν λίγο φτισμένοι. Έτσι. Λέγαμε ότι το έχουμε, απλά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο future του μηχανήματος. Ήταν η πρώτη κονσόλα γενικά που είχε. Έφερε το online gaming και καλά στο σπίτι. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν θα το σχολιάσουμε. Ναι. Δεν υποστηρίχθηκε ποτέ. Ακριβώς. Αυτό ήταν στο εξωτερικό, δηλαδή στην Ιαπωνία, ήταν και με συνδρομή και στην Αμερική και λεγόταν SegaNet ή Dream Play. Κάτι βέβαια. Και θυμάμαι πάντα ότι περιμέναμε, μας λέγανε θα έρθει και εδώ, θα έρθει. Εγώ για πλάκα το σύνδερα το modem στην τηλεφωνική μου γραμμή που είχα τότε σύνδεση, αλλά... Είχε και το CD που νομίζω έπρεπε να τρέξει το CD. Το Dream Key μέσα, που το είδαμε στο unboxing και αυτό είναι αποκλειστικό για κάθε μηχάνημα. Α, ναι. Έτσι ξέρω τουλάχιστον εγώ. Α, ναι, δεν το είχα... Ναι, δεν το χρησιμοποιήσα ποτέ, αλλά ήξερα ότι το Dream Key ήταν ένα για το registration του κάθε μηχανήματος. Στο εξωτερικό ψιλοδούλεψε το online service, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Ελλάδα όμως... Όχι. Οπότε αυτό κάνει το μηχάνημα γενικά πολύ πρωτοποριακή κονσόλα, γιατί VMU τώρα μνήμη με οθονούλες. Ήταν ένα Game Boy, έτσι, στην ουσία η μνήμη ήταν ένα μικρό Game Boy, ασπρό μαύρο, αλλά Είχε ωραίες λειτουργίες. Αυτό που είχαμε πει στο παρελθόν με τα Resident Evil, δεν το έχετε δει, δεν θυμάστε. Μπορούσαμε να ενώσουμε τις δύο μνήμες. Κάτι θα σας το δείξω αργότερα σε άλλο πλάνο. Και μπορούσαμε να παίξουμε, επειδή τις ενώναμε έτσι, να παίξουμε mini games. Δηλαδή, ναι, εσύ έτσι και εγώ έτσι. Αυτό θα κάνεις στο σχολείο. Γιατί είχα έναν τύπο που το είχε και παίζαμε. Ήταν λίγο στη φάση των Tamagotchi. Ήξερα μόνο ένα. Κι εγώ ένα. Μόνο ένα. Ναι, δύο ήμασταν σε όλο το λέγιο. Πάντα γενικά η Ελλάδα σνόμπαρε τη Sega. Το αγοραστικό κοινό είχαν άλλες βλέψεις. Nintendo ή Sony. Η Sega ερχόταν τρίτη και λανθασμένα. Γιατί η Sony έκανε μεγάλο foothold, έδωσε δηλαδή μεγάλη βάση σε marketing και εκτόπιση. Βέβαια, εντάξει, να πούμε τώρα τις πιάτσας, ας πούμε, τις γνώμες. Ήταν ότι οι περισσότεροι παίρναν PlayStation για τις αντιγραφές. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό ήταν το δεδομένο. Δεν λέγανε ότι ξέρεις κάτι, παίρνω PlayStation επειδή το γουστάρω ή για κάποιο παιχνίδι. Ναι, είχε πολλά καλά παιχνίδια, ειδικά μετά τη μέση της ζωής του. Έτσι, έβγαλε κορυφαία παιχνίδια. Αλλά άκουγες πάντα, πήρα PlayStation γιατί αντιγράφεται. Ναι, εντάξει, και εγώ. Αυτό. Εντάξει, εγώ θα πάρω 2-3 παιχνίδια στην αρχή, εξάλλου. Η συλλογή μου PlayStation 1 παιχνίδια, παιδιά, είναι 2, 4, 6, 8, 10. Η αλήθεια είναι τώρα, τα λέμε και μέσα μας ντρεπόμαστε λιγάκι που μιλάμε για αντιγραφή, ότι ήμασταν στην πειρατεία. Αλλά τότε ήταν πολύ της μόδας. Δηλαδή, άμα είχες γνήσιο, έχεις γνήσιο. 20.000. Ναι, εγώ κορόιδο είσαι. Θα πάρει 20 παιχνίδια σε 10, ας πούμε. Υπήρχε αντίστροφο και ήταν ότι πολύ προώθηση στην πειρατεία. Και τότε. Τώρα απαγορεύεται να γράψει μια ομάδα για κόπιες, ξέρεις, όλοι να δείξουμε τα original. Πώς αλλάζουν οι εποχές. Αυτό εντάξει. Βέβαια, εγώ τώρα τι έγινε. Επειδή το μηχάνημα. Και ήμουν μαθητής λυκείου, παιδιά, τότε έτσι. Ήμουν Δευτέρα λυκείου. Δεν είχα δικιά μου δουλειά. Οπότε και πάλι καλά να λέω που πήρα 4 μοχλούς και έναν third party κατά περίεργα. Αλλά βέβαια μετά από καιρούς έτσι, δηλαδή έτσι πήγαινε. Δεν τα παίρναμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί που το βλέπουν και λέει πω, εσύ είσαι λεφτάς, έχεις. Άρχι ρε, αυτό ναι, τα φέρνεις. Το θέμα είναι ότι μένουνε. Και όταν μένουνε μετά τα βλέπει ο άλλος και λέει για να έχει πάρει τόσα, ναι, καλά, εντάξει. Ήταν αυτή η νοοτροπία. Εγώ σκέψου ότι από όλα αυτά που βλέπετε εδώ, αυτά που πήρα μετά από εκείνη την εποχή, δηλαδή μέχρι το 2003 πήρα παιχνίδια Dreamcast, είναι αυτή τη VMU που την πήρα πριν από 2 χρόνια. Την έφερα έτσι απ' έξω, την είδα σε καλή τιμή. Και το Resident Evil το 2, λόγω του hype του remake που είπα να πάρω και το τρίτο τελευταίο κομμάτι. Όλα τα άλλα τα έχω από τότε και το αστείο είναι ότι έχω κρατήσει, ας πούμε, και αυτό το controller το third party, Software Sender, παιδιά, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά το λέει. Όχι, και Software Sender, extension cable, έτσι, το οποίο... extension cable για το χειριστήριο. Για το χειριστήριο να κάνεις πιο μακριά, το οποίο με δραχμές εννοείται. Όχι, ναι. Και δεν το είχα ανοίξει. Είναι σφραγισμένο. Όπως και αυτό το κοντρόλ είναι σφραγισμένο, είναι αντίστοιχο βέβαια αυτού του third party. Αλλά τέτοιο μπορώ να σου πω ότι ούτε ήξερα ότι υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι Sega. Ναι, είναι μια αγγλική εταιρεία, ρε παιδί μου, 1,8 μέτρα. Ήδη είχε όμως πολύ μακρύ καλώδιο. Ναι, γι' αυτό δεν μου χρειάζεται και καν να το αναζητήσω ποτέ. Εγώ δεν ξέρω γιατί το πήρα. Μπορεί να το βρήκα μπροστά μου στην άκρη και να το τσίμπησα. Οπότε, σαν μηχάνημα, αυτή ήταν η συλλογή μου. Αλλά παιχνίδια, όπως βλέπετε, λοιπόν, έχω 10 και 3 χρόνια που συλλέγω τώρα βαρβάτα που ήθελα να μαζέψω ότι έχασα ή ότι είχα αποθυμένα. Η αλήθεια είναι, ντρέπομαι λίγο που το λέω, έχω κάνει πιο πολύ focus σε παιχνίδια Mega Drive της Sega. Δηλαδή το Dreamcast το έχω αφήσει λίγο στην πάντα. Θέλω να πάρω. Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι κιόλας ότι πολλά από τα παιχνίδια του Dreamcast βγήκαν μετά σε άλλες κονσόλες. Ναι, εντάξει. Ναι, ως platform είχαν πολλές μεταφορές. Αλλά. Και οπότε τώρα που κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες κάποιο παιχνίδι που να θέλω και να μην το έχω σε επόμενη κονσόλα, είναι κάπως δυσκολάκι να βρεις κάτι. Είναι μετρημένα πολύ στα. Ισχύει. Αλλά τουλάχιστον το Dreamcast είχε κάτι το οποίο πολλοί το πήραν στην Ελλάδα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αυτό που είπαμε πριν για τις κόπιες. Γιατί. Αυτό όμως ήταν αργότερα, φίλε. Αργότερα. Δηλαδή στην αρχή άργησε πολύ. Άργησε πολύ και. Οι κόπιες, δηλαδή το Dreamcast ήταν η κονσόλα που με έκανε να συγχαθώ τις κόπιες. Δηλαδή που το μετάνιωσα, ένιωθα μετά λίγο ντροπή που ασχολήθηκα, γιατί είχα και πολλά γνήσια, εντάξει, είχα αρκετά πριν βγουν και με το που βγήκανε αντιγραφές, άρχισα και έδινα γνήσιο και μου δίναν αντίγραφα. Δηλαδή έκανα τέτοιες ανταλλαγές και έπαιρνα 3 παιχνίδια και έδινα ένα. Και μετά ξαναέρασες όμως. Ναι, μετά χώρια ότι σταμάτησε λόγω της πειρατείας, γιατί η πειρατεία το φάγε το Dreamcast. Ναι. Έτσι που σε αντίθεση το PlayStation δεν μπόρεσε να το αγγίξει. Το προώθησε η πειρατεία το PlayStation, αλλά το Dreamcast έφαγε τα μούτρα του. Ναι. Έτσι, και εκεί είπα ότι ξέρεις κάτι, ήμουνα από αυτούς που σκότωσα τον Dreamcast. Έλα, εντάξει, Γιάννη, όχι, το πήρα κατάκατα, δηλαδή αργότερα ναι. Και από εκεί και πέρα σταμάτησα να ασχολούμαι με αντίγραφα. Και λέω, από εδώ και πέρα θα παίρνω μόνο γνήσια, δεν θα τα παίρνω στα 60 τέτοια, γιατί και όλα σε εκείνες τις εποχές, ακόμα και το Dreamcast, δεν είχαν τα Platinum και τα τέτοια που PlayStation είχε. Έτσι, το PlayStation 1 αυτή είχε κάνει την πατέντα. Sega και Nintendo δεν βγάλανε ποτέ, αν θυμάμαι καλά. Ήτανε πάντα η στάνταρ τιμή και δεν υπήρχαν και πολλά μαγαζιά, τουλάχιστον εγώ που να ξέρα, να κάνουν ανταλλαγές και μεταχειρισμένα κτλ. Δεν ήταν τόσο μόδα. Αργότερα από PlayStation 2, Xbox το πρώτο κλπ. Έβρισκες ευκαιρίες, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσω ενάντια στην πειρατεία. Ναι. Ξέρεις, γιατί αυτό με ενοχλούσε πια. Έχει δίκιο ο Γιάννης, γιατί και εγώ να σου πω την αλήθεια, ουσιαστικά στη φάση μου σαν gamer από τότε έως τώρα, κόπιες είχα μόνο στο PlayStation 1 και στο Dreamcast. Εντάξει, και στο PC που στο PC ήταν πιο εύκολο, κατέβαζες επί τόπου και έπαιζες. Το PC ήταν αυτό το βρίξιμο που λέμε, ότι ήταν μέσα στα πόδια σου. Ναι, σου λέγανε για PC κιόλας και το πήρες γνήσιο. Ναι, εντάξει, βέβαια έχω εγώ αρκετά PC games από τότε, εντάξει, πάντα σταματήσει. Πάντα σε τράβαγε και στο PC που ήταν μεγάλα, ογκώδη, τεράστια. Τα παλιά τα κουτιά, τώρα έχουν αλλάξει. Ναι. Το κακό τώρα ποιο είναι, ότι εγώ λοιπόν είχα πάρει 1-2 παιχνίδια στην αρχή και μετά ξαναχρονώ κόπιες. Οι κόπιες μου είναι αυτές και κάποιες άλλες τόσες που τώρα δεν τις έβρισκα για το επεισόδιο, είναι κάπου χωμένες. Τα Dreamcast, από όσο ξέρω, χωρίς να έχω κάτσει να το ψάξω τώρα ιδιαίτερα, γι' αυτό θα το πω και με... Πες, μπορεί να ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι αυτό που θα πω μπορεί να μην είναι και 100% σωστό. Το λέω, δεν είμαι 100% σίγουρος. Ότι είχαν βγει 2 κωδικοί, δηλαδή 2 διαφορετικά μοντέλα, το οποίο το ένα έπαιζε κόπια free και ένα έπαιζε κόπια με κάποια πατέντα. Όχι. Απλά οι κόπιες βγήκανε σε 2 πατέντες. Η αρχική του, βασικά το Dreamcast... Ήταν ανοιχτό, δηλαδή ξεκλείδωτα όλα. Το Dreamcast την πάτησε γιατί είχε το κλείδωμα στο CD. Όχι στο μηχάνημα. Η βλακεία της ήταν που συνεργάστηκε με τη Microsoft και είχε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Οπότε την πατέντα που κάνανε ήταν ότι συνδέσανε, έβαζε το CD του Dreamcast στο PC και δεν το διάβαζε. Ήταν σαν ένα κενό CD. Και η μαγιά ήταν ότι είχε 2 δαχτύλιους. Άμα δες ένα CD, το κοιτάξεις από κάτω, έχει ένα διαχωρισμό. Ο πρώτος δακτύλιος ήταν που διάβαζε για τη γνησιότητα και μετά πήγαινε στο κανονικό το παιχνίδι. Οπότε ο δακτύλιος ήταν πάντα ο ίδιος. Όταν πρωτοβρήκανε το σπάσιμο, ενώσανε Dreamcast, κονσόλα με PC, οπότε χρησιμοποίησαν τον Dreamcast σαν drive CD-ROM και κάνανε την αντιγραφή στο τέτοιο. Οπότε βγάλανε 2 CD, το ένα ήταν το παιχνίδι που γραφόταν από ένα σημείο και πέρα με διπλό partition. Πατέντες, χοντρές τώρα. Και το boot CD που είχε ένα ελαφάκι στην αρχή, το βάζεις και είχε ένα ελαφάκι, φόρτωνε τον έλεγχο γνησιότητας και σου σταμάταγε και σου έλεγε τώρα βάλει το CD. Και έβαζε το CD που δεν είχε, αλλά είχε συνηθίσει το μάτι να διαβάσει από εκεί και πέρα. Κατάλαβα. Ότι πέρασε ήδη το τέτοιο. Ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί... Αργότερα το ενσωματώσαμε στο ίδιο το CD. Γιατί τώρα στο είπα αυτό. Γιατί θυμάμαι, αυτός που μου έγραφε τότε τη Σκόπια στο παλικάρι, μου είχε δώσει... Να το. Ναι. Utopia, ναι. Με το ελαφάκι αυτό είναι. Το boot CD το Utopia. Αυτό το καταραμένο. Λοιπόν, οι πρώτες κόπιες που βγήκανε θέλανε οπωσδήποτε. Μετά έπαιρνε οτιδήποτε. Αυτό, βρήκανε μετά τρόπο να ενσωματώσουν, γιατί παλιότερα νομίζω δεν υπήρχε αυτό το... Όταν μπορείς να κάνεις μια εγγραφή σε ένα CD, μπορείς να το κάνεις multi-partition, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αυτό παλιότερα δεν υπήρχε, τα προγράμματα δεν το κάνανε, ώστε να γράψει ένα κομμάτι, να το κλείσει και μετά να συνεχίσει το CD. Ναι, το άφηνε ανοιχτό. Αυτό δεν το είχε παλιά, οπότε βρήκαν την πατέντα αυτή, το κάνανε και το ενσωματώσαν τα 2 σε 1. Κατάλαβα. Οπότε αυτό... Η πειρατεία είχε πάει έτσι, ναι, την είχα ζήσει σημικό. Πολύ έντονα, γιατί μίλαγα και με αυτόν με τις κόψεις τα τέτοια και είχε όρεξη και μου τα ανέλυε. Ωραίος. Χρήσιμο αυτό, το Γιάννη, και εγώ δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου ξεκαθαρίσει. Νόμιζα ότι ήταν έτσι δύο μοντέλα, ένα που διάβαζε και ένα που δεν διάβαζε. Και κάποτε κυκλοφόρησαν όλα τα παιχνίδια σε αυτόματο μπουτάρισμα. Ναι. Δεν χρειαζόντουσαν καθόλου. Αλλά είχαν μείνει στην αγορά κάποια παιχνίδια, αντιγραφές, τα οποία χρειαζόντουσαν αναγκαστικά το Utopia. Το Utopia λοιπόν έκανε κακό με λίγα λόγια στο Dreamcast. Παρ' όλα αυτά, τι ήθελα να πω τώρα. Πολλοί κόσμος και φίλοι και νομίζω και εσύ βάζουν σε ένα Dreamcast το γνήσιο, δεν το παίζει, ναι, και βάζεις το ίδιο παιχνίδι που αν το έχεις αντιγραφεί και το παίζει με λιγότερο θόρυβο. Ναι. Για πες γιατί συμβαίνει αυτό, για να μάθω. Αυτό διάβασα τώρα εκεί πέρα που υπήρχαν, βέβαια τα site έγινε ένα κυνήγι από την Nintendo από ό,τι άκουσα και κλείσανε πολλά site με errors. Ναι. Βρήκανε πατέντα, ας πούμε, ώστε να διαχωρίσουν, γιατί το CD ήταν ότι πήγαινε ο θόρυβος, ήταν το μάτι πήγαινε μπρος-πίσω και έψαχνε τα δεδομένα. Με κάποιο τρόπο βρήκανε σαν πιο μάγες, πιο εξελιγμένοι μετά από τόσα χρόνια, ώστε να βάλουν σε καλύτερη σειρά τα δεδομένα, ώστε να κάνει λιγότερο... Σαν να ανασυγκρότησε δίσκο στο PC. Ναι, αυτό ακριβώς. Να μην πηγαίνει έτσι αυτό. Και οπότε τώρα έτσι... πια έχουμε φτάσει στη φάση τα αντίγραφα, να παίζουν πολύ καλύτερα, πολύ πιο ξεκούραστα για το μηχάνημα και πολύ πιο γρήγορα. Και το έχω διαβάσει σε ένα φόρουμ με Dreamcast στο εξωτερικό, ότι αν τα έχετε παιδιά, λέει, σε γνήσια, έτσι, όλα τα παιχνίδια αυτά, προτιμάτε, λέει, να τα παίζετε αν τα έχετε και αν τα φτιάξετε σε αντίγραφα, γιατί θα βοηθήσουν πολύ την ζωή του ματιού. Και τώρα εδώ είναι... Άρα, conclusion, αν έχετε αντίγραφα, παίξτε τα σε αντίγραφα, γιατί πονάει το μάτι. Τώρα να περάσουμε στο μάτι, να πω τι έγινε και πώς. Ναι, ζορίζεται. Λοιπόν, το μάτι. Το GD-ROM, όχι CD-ROM, GD-ROM. Βασικά να αναλύσουμε λιγάκι το GD-ROM, γιατί δεν έχουμε πει καθόλου για αυτό. Ναι, αυτό τώρα έρχεται η ώρα. Ναι. Το GD-ROM ήταν μια συνεργασία λοιπόν της SEGA με τη Yamaha. Θέλανε να φτιάξουν ένα άλλο οπτικό μέσο, όχι τόσο απλό σαν το CD. Και τότε δεν είχε κυκλοφορήσει το DVD ακόμα. Είχε κυκλοφορήσει, απλά δεν ήταν τόσο σε ευρεία χρήση και ήταν και πολύ ακριβό. Αυτό θέλω να πω τώρα, δηλαδή για ποιο λόγο η SEGA την πάτησε. Ήθελε λοιπόν να φτιάξει ένα οπτικό μέσο αποθηκευτικό με μεγαλύτερο λίγο χώρο, ελαφρώς από το CD, για να σπρώξουν, να χώσουν πιο πολλά γραφικά, αλλά η SEGA δεν ήθελε να πάθει αυτό που έπαθε με το Saturn. Το Saturn ήταν ένα μηχάνημα το οποίο σαν hardware της κόστισε πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή κάθε μηχάνημα που έφτιαχνε της κόστισε πάρα πολλά λεφτά. Με το Dreamcast, έτσι όλες οι συμφωνίες που γίνανε με τους developers και τους κατασκευαστές του hardware του, θέλανε να φτιάξουν ένα πολύ low budget μηχάνημα και τα καταφέρανε. Αλλά και πολύ δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό. Όταν βγήκε είχε κάνει θράψη, το βλέπεις και λέγεις αποκλείεται να υπάρχουν αυτά τα γραφικά. Ήταν την εποχή. Πολύ δυνατό και θα πω και τι είχε μέσα, αλλά για το κομμάτι αυτό τουλάχιστον η SEGA έκανε το μεγαλύτερο λάθος που την καταδίκασε ουσιαστικά. Αποφάσισε να μην βάλει DVD-ROM για να κρατήσει το κόστος ακόμα πιο χαμηλά. Γιατί το DVD-ROM τότε ήταν σαν unit, σαν μέσο, ήταν ακριβό. Ναι. Σκεφτείτε ότι δεν είχε βγει ακόμα PS2. Όταν πρωτοκυκλοφορούσαν τουλάχιστον οι συσκευές για ταινίες, ήταν ακριβά. Θυμάμαι συγκεκριμένα τα Blu-ray. Α πω, το DVD δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι ήταν πανάκριβο. Αλλά θυμάμαι συγκεκριμένα όταν είχαν πρωτοβγεί τα Blu-ray και οι πρώτες συσκευές που παίζανε Blu-ray ταινίες, ήταν στο χιλιάρικο. Μια συσκευή είχα δει στο χιλιάρικο και λέω, ποιος θα τα αγοράσει. Και ξαφνικά έχουμε φτάσει σήμερα που είναι με 50 και 80 ευρώ και λες εντάξει, και μια χαρά. Και αυτό το πολύ βασικό που δεν είπαμε είναι ότι το Dreamcast, παιδιά, ήταν η πρώτη κονσόλα της έκτης γενιάς. Βγήκε δηλαδή πριν το PlayStation 2, πριν το Xbox, μετά το Nintendo 64, ναι, και πριν το GameCube. Δηλαδή και βασικά το Xbox βγήκε όταν η Microsoft καταλάβαινε ότι το Dreamcast πεθαίνει. Έχουν ακουστεί σκευωρίες ότι η Microsoft έφαγε τη SEGA, ότι άρχισε λίγο ότι είχε πλάνο από πίσω της και ότι έκανε το τέτοιο, ναι, για να αποτύχει, έκανε τα δυνατά να αποτύχει το Dreamcast, ώστε να προωθήσει δικό της μηχάνημα μετά. Ναι, εντάξει, μπορεί να έχει και μια στην ουσία το Xbox είχε πολλά στοιχεία της Sega. Εννοείται. Έτσι, και όταν ξεκίνησε ήταν και η Sega είχε δηλώσει σαν αποκλειστικό συνέτερο. Ναι, μετά σαν... μετά δεν ξέρω, μετά το έφτιασε τελείως το Xbox και αφοσιώθηκε PlayStation. Έτσι, ναι. Πρέπει να έχουν παίξει πολλά σκηνικά ενδιάμεσα που άλλαξαν πολύ τα... Ναι, μην ξεχνάς σε Shenmue συνέχεια, Panzer Dragoon, τα όρτα και αυτά πήγανε στο Xbox. Ναι. Επίσης κάτι άλλο, το Xbox ήταν μετά το επόμενο που έφερε δεύτερο το online play με το Xbox Live που ήταν ενσωματωμένο. Και τα δύο χρησιμοποιούσαν βέβαια Microsoft σε Windows. Γιατί... ήταν σίγουρα συνεργασία Sega με. Έμαθε από τη Sega και μετά το εκμεταλλεύτηκε. Μα το χειριστήριο, παιδιά, μα το χειριστήριο του Dreamcast με του Xbox του Pro του έχουν μεγάλη διαφορά. Πάμε λοιπόν τώρα, μην φεύγουμε κι άλλο από την πορεία, να πούμε για το GD-ROM. Το GD-ROM λοιπόν ήταν πιστεύω η πιο μεγάλη ταφόλακα της Sega για το Dreamcast. Γιατί... ήταν έξυπνο όμως. Ήταν έξυπνο, αλλά επειδή όταν μετά οι άλλοι έβγαινε η Sony και έχτιζε hype ότι εγώ θα έχω DVD-ROM και θα βλέπεις ταινίες, θα έχεις και κονσόλα και home cinema. Και είχε και τη μαγιά η Sony που είχε την κατασκευαστική δύναμη, γιατί νομίζω... ήταν δικό της το μάτι, το DVD σαν πατέντα. Και το CD είναι τη Sony δημιούργημα, το CD-ROM είναι τη Sony. Παίζει να είναι της Philips το CD, δεν θυμάμαι. Τη Sony, είναι όλα δημιουργήματα της Sony. Οπότε εκεί εγώ πιστεύω ότι την έφαγε. Αλλά... και η πλάκα ήταν όταν κυκλοφορεί στο PlayStation 2, ήταν η φτηνότερη λύση για να βλέπεις DVD. Δηλαδή τα άλλα μπορεί να κάνουν 500 € για να δεις μόνο ταινία και έλεγες παίρνω την κονσόλα και είναι πολύ πιο φθηνό από ότι... ναι. Όπως και τώρα το Xbox το S που έδωσε να παίζουν 4K Blu-ray το μηχάνημα, ενώ ας πούμε το PlayStation που είναι το Blu-ray δικό της πρότυπο δεν το βάλε στο PS4 το Pro, δεν μπορεί να παίξει 4K Blu-ray. Anyway, GD-ROM λοιπόν, προβλήματα, ζωή, μεγάλο πρόβλημα στη ζωή. Πολλά μηχανήματα έχουν ήδη παραδώσει πνεύματα το optical, το GD-ROM, δεν διαβάζουν πια. Δυστυχώς, ναι. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά πολύ εύκολα. Εγώ λίγο, σαν άσχετος έτσι, το βάζω λίγο στη σκέψη μου. Ότι μπορεί να είναι από την πολύτη κίνηση το γκαπ γκουπ και που θα μας πεις για ένα βιδάκι που έχει για να το ρυθμίσεις. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να ξεβιδώνεται και μόνο του. Από το πολύ κοπάνημα, λέω εγώ τώρα, έτσι, στο μυαλό μου σαν άσχετος, που δεν ξέρω από αυτά. Να σου πω, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει Loctite αυτή η πολύ μικρή βιδούλα για να μείνει σταθερό να σφίξει, αλλά θα το κοιτάξω. Το GD-ROM, παρότι το φτιάξει η Yamaha, ένας από τους λόγους που πολλά μηχανήματα στην αρχή στο release είχαν θέμα ήταν γιατί ήταν ελαττωματικά με τη μία και πολλοί τα επιστρέφανε πίσω και λέγανε, ας πούμε στην Ιαπωνία τουλάχιστον όπως έχω διαβάσει, δεν θέλω τελικά, ξενέρωσα, κάντε με refund. Και παίρνανε παιχνίδια για PlayStation 1 με τα λεφτά που είχαν δώσει και το Dreamcast, γιατί δεν είχε βγει ακόμα το 2. Οπότε πολλοί κόσμος, επειδή είχαν γίνει τέτοια προβλήματα, δίνανε πίσω τα Dreamcast για να πάνε, ξέρω εγώ, ή Saturn πάλι, ή δηλαδή πίσω, να πάνε μια γενιά πάλι πίσω. Εντάξει, δεν τους καταλαβαίνω, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει, οι Άπωνες. Και το GD-ROM λοιπόν ήταν ένα από τα θέματα. Τώρα, πολλοί, ας πούμε, εγώ τώρα έχω δύο Dreamcast εδώ, έτσι. Έχω αυτό εδώ, είναι το original μου, το οποίο έχει πάρει αυτό το χρώμα, πολλά Dreamcast παίρνουν παιδιά αυτό το χρώμα, ήταν επειδή καπνίζαν οι γονείς μου και έγινε έτσι. Το άλλο το πήρα πριν από 2 χρόνια από eBay. Που δεν καπνίζεις εσύ. Ναι, οπότε αυτό έχω δύο Dreamcast, το ένα είναι το τότε, το καπνιστό, σοκνομός, και το άλλο είναι αυτό. Τι γίνεται όμως τώρα. Βέβαια πιστεύω ότι μερικές φορές μπορεί να το κάνει και χωρίς το τσιγάρο. Ναι, ποιότητα πλαστικό, όπως τα Super Nintendo. Απλά το τσιγάρο βοηθάει. Και άμα τα χτυπάει και ο ήλιος. Είχα ακούσει ότι παίζει ρόλο και η διαφορά θερμοκρασίας. Δηλαδή, αν υπάρχει μια σταθερή θερμοκρασία, δεν επηρεάζει τόσο πολύ. Αλλά όταν ανεβάζει πολύ θερμοκρασία και μετά πολύ κρύο, που συνήθως το έχει η Ελλάδα αυτό, έτσι. Ναι, πολλά κλίμα. Αλλά το αστείο ποιο είναι, παιδιά. Τώρα εδώ κάνω λίγο το Ταρζάν. Βγάλω το λίγο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε το modem. Κάτω ήταν εδώ, στο ίδιο μηχάνημα. Πρέπει να είναι διαφορετικό πλαστικό. Ήταν η ποιότητα, πιστεύω, γιατί τα modems στην αρχή δεν προοριζόντουσαν να μπουν μέσα στο μηχάνημα. Εκεί θα υπήρχε ένα τυφλό cover up όπως τα Mega Drive για να μπει το Mega CD. Όμως όταν το πήραμε είχε, έτσι. Ναι, αυτό Αυτό τώρα είναι ένα story, side story. Yeah. Αυτός ο Κάβα, ο μεγάλος chairman, αυτός που είχε τότε τη Sega της Ιαπωνίας, που ο καημένος μετά όταν πέθανε, βασικά, πήρε όλο το χρέος της. Η καφρίλα είναι εδώ πέρα που το ιαπωνικό κουτί είχε και τη φάτσα του προέδρου. Έτσι, ο Κάβα. Καφρίλα. Respect to the fallen ones. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Δεν θα βάζα τη φάτσα μου τώρα αυτός στο προϊόν που... Αυτός ο τύπος όμως. Για πες. Πλήρωσε. Δηλαδή αυτό το modem είχε ένα κόστος $15, εντάξει. Ναι. Είπε, όχι, δεν θα τους το αφαιρέσουμε, θα πληρώσω εγώ από τη τσέπη μου όλα τα Dreamcast, $15 παιδιά το κομμάτι να έχει το modem. Είχα ακούσει αυτό ότι, ναι, respect. Και όχι μόνο αυτό. Μάγκας. Όχι μόνο αυτό. Αλλά ήταν και ένας από τους λόγους που δεν πήγε καλά το Dreamcast, δεν εφαιρέσονταν στην εταιρεία. Γιατί... αντί να βγάζει, συνήθως έπαιρνε και λίγο μέσα. Ναι, μα όταν ξεκίνησε για $300, μετά έπεσε στα $200 και μέσα στο πρώτο χρόνο λειτουργίας, release του μηχανήματος, είχε φτάσει παιδιά τα $100 μέχρι που όταν στα 2 μόλις χρόνια σταμάτησε αυτή η κονσόλα άλλο έπαυση παραγωγή της, πουλιότανε στα μαγαζιά παιδιά για $50. Και το PlayStation 2 είχε βγει τότε στα 250-280. Ναι. Δεν το ξεφτυλίσαν το μηχάνημα αυτό πραγματικά δεν σηκώστησε. Και νομίζω το PlayStation άρχισε πολύ να πέσει η τιμή του. Ναι, εντάξει, Sony, Nintendo, κλασικά. Βασίστηκε κιόλας και στο DVD ότι εδώ τα επιτραπέζια, DVD player, ναι. Οπότε άλλος ένας λόγος, όπως είπαμε, ήταν σίγουρα και αυτό και το hardware. Αλλά το προβληματικό στο hardware ήταν μόνο το μάτι. Τα άλλα ήταν πολύ δυνατά. Καταρχήν ήθελαν να κάνουν συνεργασία στην αρχή με Lockheed Martin. Η Lockheed Martin φτιάχνει τα F-16. Ναι. Φτιάχνει αεροπλάνα, φτιάχνει πολεμικό εξοπλισμό, φτιάχνει τρελά πράγματα. Θέλανε να τους δώσει τεχνολογία για HUD displays, για το μενού, για το VMU. Δηλαδή θέλανε να πάρουν λίγο μια διαστημική τεχνολογία. Ναι. Και να τη βάλουν εδώ. Αλλά κόστιζε. Το σταματήσανε. Μετά για κάρτα γραφικών θέλανε να βάλουν τότε τον πρωτοπόρο της εποχής, 3DFX Voodoo. Ναι. Δηλαδή ήθελαν να χώσουν μέσα μια 3DFX, νομίζω ότι 3.000 ή 4.000. Δεν τους βγήκε. Μετά θέλανε να συνεργαστούν για το μάτι αντί για τη Yamaha με τη Matsushita που βγάζει και αυτή γνωστά drives. Απέτυχε αυτή η συνεργασία. Είχαν μόνο κλειδώσει τη Microsoft για να τους φτιάξει το λογισμικό που ήταν ένα παραμετροποιημένο Windows CE, το οποίο πέτυχε πάρα πολύ καλά. Και για κάρτα γραφικών έπαιξε τη NEC, αντί για 3DFX δηλαδή καταλήξανε στην NEC, φτιάξαν το PowerVR 2 Logic, μια πολύ καλή δυνατή κάρτα γραφικών και επεξεργαστής έπαιξε ένα Hitachi στα 200 MHz, μνήμη 16 MB που ήταν πολύ καλή για τότε και έξτρα 8 MB για την κάρτα γραφικών της NEC και άλλα 2 MB για το chipset της Yamaha. Έχεις ανοίξει ποτέ Dreamcast? Ναι. Λοιπόν, δεν είναι φοβερά τακτοποιημένο, είναι το τροφοδοτικό του αριστερά ξεχωριστό κομμάτι. Όσο χαλάζει βγαίνει έτσι, το αλλάζεις. Και το μηχάνημα ήταν και το πρώτο που όταν είχα ανοίξει το δικό μου, αυτό να το κάνω refurbish από τα χρόνια, ήταν η πρώτη παιδιά κονσόλα με ανεμιστήρα. Μέσα, με fan. Που μετά ακολούθησε το Xbox και μετά τα άλλα. Είναι ένα πανέμορφο μηχάνημα, πολύ ωραία δομημένο. Και άμα μπορέσουμε και μας πάρει ο χρόνος, εγώ λέω να δείξουμε λίγο και το εσωτερικό. Να ανοίξουμε ένα και να το δείξουμε μέσα. Να δείξουμε λίγο και στο τροφοδοτικό, γιατί κάποιοι όπως και εγώ αναγκάστηκα να το ανοίξω όταν μετά από χρόνια το ξανάβαλα να παίξει και άρχισε να μου κάνει συνέχεια reset. Ξεκίναγε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που λέει ο Γιάννης έχει νόημα, αλλά επειδή εγώ γουστάρω και επειδή έχω ήδη κάνει reference στο δικό μου και έχω φτιάξει το καλυμπράρισμα του GD-ROM που λέμε, θα σε επόμενο επεισόδιο λοιπόν, θα είναι test pack, how to 2 επεισόδιο, θα πάρω το Dreamcast του Γιάννη, θα το κάνουμε βίδες και θα προσπαθήσω να του επαναφέρω, να του κάνω overclocking το μάτι. Ή να το διαλύσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να έχω ένα τρίτο για sale. Αυτό που δεν ήταν για το μάτι πριν είναι τώρα ότι υπάρχει αυτό το γολπάκι, το καλυμπράρισμα, που τι κάνει. Το μάτι λοιπόν αυτό από τα χρόνια άρχισε λίγο και πέθαινε. Δηλαδή πέφτει η τάση του, δεν έχει τη δύναμη να δώσει ρεύμα τόσο πολύ για να διαβάσει. Οπότε υπάρχει μια λύση όπου λύνεις το μάτι, κάνεις έτσι κάποια κολπάκια. Και με ένα πολύμετρο και με ένα πολύ μικρό ίσιο κατσαβιδάκι υπάρχει μια βίδα στον οδηγό του ματιού που με τρομακτικά μικρές κινήσεις, 1/4, 1/8, 1/12, τώρα μιλάμε για μια κίνηση Δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Αναγκάζεις το μηχάνημα να του κάνεις ένα overclocking και από εκεί που θα βγάλει, ξέρω εγώ, 1,2 volt, να του δώσεις να πάρει ας πούμε 1,3 volt, οπότε θα του δώσει ρεύμα και πλέον θα μπορεί να σου διαβάζει τα CD. Αυτό το έχω κάνει στο ένα το δικό μου, το άλλο δεν έχει θέμα, δεν το έχω πειράξει ακόμα, αλλά του έχει παρατείνει λίγο τη ζωή. Αυτό όμως σημαίνει ότι επειδή θα πάρει παραπάνω ρεύμα κάποια στιγμή, μπορεί να θα πεθάνει. Και δεν υπάρχουν δυστυχώς παιδιά μάτια. Δηλαδή στο eBay έχω ψάξει να βρω μόνο spare μάτια, δεν υπάρχουν. Αλλά μιας και το είπαμε, για να κλείσουμε από το κομμάτι αυτό, σε κάποια forums άμα ψάξεις υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα CD-ROMs, όχι DVD-ROM, που μπορούν και μπαίνουν, δηλαδή σφάζεις αυτό, κάποιος ηλεκτρονικός ζωγράφος που ξέρει το κάνει, και βάζεις ένα συγκεκριμένο μάτι από PC με 15 παιδιά 20 ευρώ και δουλεύει, όχι 12πλής όπως αυτό, 60πλής, 50πλής, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ασφαλές και με μικρό κόστος. Απλά θέλει την εγχείρηση του τραμπάρφε και νομίζω θέλει και κάτι, που ξέρει για να του κάνει θέλει και μια πώληση πάνω στην πλακέτα του, έτσι λίγο το data, τη γραμμή. Και υπάρχει και μια άλλη καφρίλα τελευταία που πολλοί πουλάνε στο eBay Dreamcast, τα οποία έχουν αφαιρέσει το μάτι, δεν έχει drive πια και έχει μέσα σκληρό δίσκο και φορτώνει όλα τα παιχνίδια σαν ISOs, δηλαδή σαν να ήταν retro-pie κάπως και παίζουν όμως πολύ πιο γρήγορα και δεν ακούς το σπαστικό το μάτι, χραχρού. Να σου πω την αλήθεια. Χαλάς τη μαγεία σου. Αυτό, ναι, το θέλω αυτό το κοπάγμα μου, έχει μείνει στη μνήμη. Ναι, μας αρέσει το, είμαστε μαζόχοι. Που το έχουμε συνηθίσει, έτσι, δηλαδή άμα ήταν τώρα και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ θα με ενοχλούσε. Αλλά επειδή το έζησα τόσο καιρό και το συνήθισα, τώρα δύσκολα τα αποχωρίζομαι. Εντάξει, είναι πάντως κάποιες εναλλακτικές, αν κάποιος δηλαδή δεν μπορεί να βρει Dreamcast κτλ. Κάποιες πατεντούλες. Πάντως οφείλω να πω ότι το Dreamcast το τελευταίο ένα χρόνο παρατηρώ τις τιμές του και στα παιχνίδια του και στα περιφερειακά και κονσόλες. Αρχίζει να ανεβαίνει η τιμή του. Και δεν υπάρχουν και πολλά παιδιά. Δεν συζητάμε για boxed. Δηλαδή, άμα κάποιος βρει boxed Dreamcast, πάλι ευρωπαϊκό, το πήρατε. Δεν πάει να έχει, ξέρω εγώ, 120-150, πάρτε το. Εγώ πιστεύω ότι επειδή βγήκαν λίγα κομμάτια, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν. Και καλό είναι όσοι έχετε ένα Dreamcast να έχετε και ένα δεύτερο. Γιατί για το μάτι, για το τροφοδοτικό. Κάπου μπορεί να σας εγκαταλείψετε. Ναι, δεν είναι μηχάνημα λοιπόν που θα αντέξει πολύ, αλλά αυτό προσωπική μου άποψη και τυψάκι καλό για να μην χαλάσει το μάτι σας. Προσπαθήστε όσο γίνεται να μην παίζετε τα παιχνίδια τα αγνήσια, να παίζετε αυτά τις βελτιωμένες, τις κόπιες. Ντροπή. Ναι, γιατί θα ζήσει το μάτι παραπάνω. Ναι, δυστυχώς και παράλογα, αλλά ισχύει. Πάμε σε άλλο κομμάτι. Βασικά να πω λιγάκι κάποια εξτραδάκια που τα διαβάζαμε τώρα εδώ πέρα που είδαμε με τα περιοδικά που τα ξεφυλίζαμε εδώ με παρουσιάσεις και τα λοιπά. Υπήρχε στο Games το νούμερο 29, Μάιος 1999, έτσι. Έχει μια αναφορά εδώ πέρα. Μάιος, εγώ έχω Νοέμβριο 99, με όλα τα παρελκόμενα. Για πες. Όπα. Three guys. Όλα τα κύρα εδώ. Έτσι. Λέει ότι είχαν σκεφτεί εδώ πέρα ότι θα κάνουν πρόγραμμα εξομοίωσης του Saturn για τον Dreamcast. Δηλαδή να παίζει τα παλιά CD. Λέει σύμφωνα με φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν όλο και πιο έντονα τον τελευταίο καιρό, η Sega Ιαπωνίας θα κυκλοφορήσει ένα CD-ROM που θα παρέχει στον Dreamcast δυνατότητα εξομοίωσης των λειτουργιών της παλιότερης κονσόλας της επιχείρησης του Saturn. Είπα Saturn πριν, δεν κατάλαβα. Ναι. Ενώ φυσικά θα παίζει και όλα τα παιχνίδια του. Το σχέδιο φέρει την κωδική όνομα Satcast. Αν οι πληροφορίες αληθεύουν, θα ανακοινωθεί επίσημα σε λίγο καιρό στην έκθεση παιχνιδιών στο Τόκιο. Η τελική τιμή είχαν $30, δραχμές 8.500. Και καλά, σιγά μην είχε τόσο. Που καθώς οι κάτοχοι θα μπορούν πρώτα να φορτώσουν ειδικό λογισμικό και μετά να παίξουν όποιο παιχνίδι του Saturn θέλουν. Βέβαια, αυτό δεν το είδαμε ποτέ. Δεν ξέρω αν ποτέ κυκλοφόρησε η Ιαπωνία κάτι τέτοιο. Έτσι, αλλά. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και τελικά πήραμε τα. Όπως και με τι άλλο πήραμε τα. Θα μου άρεσε. Και με το Tekken. Όχι, με το DVD-ROM. Ναι. Είχαν πει γιατί τότε όταν είχε βγει το Dreamcast βγήκε ξαφνικά η Sony να πενευτεί και να πει ξέρεις κάτι, εσύ είσαι 16 MB μνήμη, εγώ είμαι 24, είμαι 32, δεν θυμάμαι πόσο έλεγε. Έχω 24 κατάσταση. Οτιδήποτε χαρακτηριστικό είχε έβαζε ένα πουστάρισμα παραπάνω. Βέβαια νομίζω ότι είχα ακούσει πολύ αργότερα ότι ήταν λίγο ανακριβείς οι λεπτομέρειες για το PlayStation, δηλαδή ότι λέγανε πολλά, αλλά τελικά στην πράξη δεν ίσχυσαν. Ναι, για να κάνουν κόσμο να μην πάρει π.χ. Αυτό, να περιμένουν αυτούς για να γίνει το σκηνικό τους. Και το πετύχανε. Κλασικές εποχής τώρα. Οπότε στην ουσία, ό,τι και να διαβάσουμε μπορεί να είναι μούφα τη Sony. Έτσι, να μην είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι άμα συγκρίνω γραφικά PlayStation, βέβαια είναι και θέματα παιχνίδια. Ναι, έτσι, γιατί μετά βγήκαν παιχνίδια τα οποία είχαν εξελιχθεί πολύ περισσότερο οι εταιρείες στη δημιουργία τους και οπότε βάζανε το 100% του μηχανήματος. Έτσι. Και είχαν πει ότι θα βγάλουμε και DVD-ROM που θα μπαίνει έξτρα στη συσκευή, νομίζω θα κούμπονται από κάτω, άμα θυμάμαι καλά. Είχαν βγάλει κάποια φωτογραφία. Δεν την αλήθεια αυτό. Θυμάμαι ότι θα πολλά στο μυαλό μου ότι είχα δει φωτογραφία και κούμπονται από κάτω, σαν το Nintendo 64 που είχαν κάνει. Το οποίο και αυτό νομίζω ότι κυκλοφόρησε ποτέ, εκτός αν κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, πολύ περιορισμένο. Το οποίο το έχει ο Στέλιος ο Χαρίσης που είχαμε δείξει στο επεισόδιο. Όπως το έχει. Ναι, δεν το πρόσεξα. Όπως ο Στέλιος, παιδιά, επίσης, όσοι θέλετε μπορείτε να δείτε τώρα το βίντεο της μεγαλύτερης συλλογής Retro Video Games στην Ελλάδα στο link εδώ. Με τον Στέλιο είχαμε δείξει επίσης το Diver, το θυμάσαι, το Dreamcast, την τηλεόραση που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, μια μπλε τηλεόραση με ενσωματωμένο Dreamcast, πάρα πολύ σπάνιο, πάρα πολύ πλέον ακριβό, και αυτό το είδαμε στον Στέλιο στη συλλογή του. Εγώ τώρα κοίτα τι έχω εδώ. Το Dreamcast γίνεται πραγματικότητα, δηλαδή διθυραμβικά άρθρα γενικά, πολλά σχόλια που το εξυμνούνε. Πολύ καλά λόγια. Το εξυμνούνε. Και ήταν πάντα εκείνη την εποχή, υπήρχε σε κάθε τέχος αναφορά για το Dreamcast. Hardware υψηλών προδιαγραφών. Είναι ό,τι πιο γλυκό έχετε δει στη ζωή σας. Και αυτά το Game Pro, όχι το Games που λένε πολλοί ότι είναι σκοπίδια. Όντως, εντάξει, το Game Pro ήταν για μένα ο κυρίαρχος. Πιο προσεγμένο. Γιατί έπαιρνε ακριβώς το ξένο Game Pro και το έκανε copy-paste, ξέρω εγώ, με κάποια άλλα πράγματα. Άλλο, επόμενη σελίδα. Το κουτί των ονείρων. Δηλαδή, πολύ πράγμα. Dream Passport εδώ. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Το όνειρο της Sega για τα Arcades που γίνεται με το Dreamcast, κτλ. Λοιπόν, ένα έτσι αστείο που μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν και θέλω να το πω είναι ότι η Sega στάθηκε μόνη της και στο developing των παιχνιδιών. Πολλές εταιρείες ανακοινώσαν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν τότε με τη Sega. Ναι, από εποχή Saturn, έτσι, που το συνεχίσαμε. Από εκεί είχαν κάνει σνομπάρισμα μεγάλο. Το μεγαλύτερο μπιστόλιασμα τότε που θέλανε να φτιάξουν και το πετειακό το Dreamcast, το Sport, το Black Edition, αυτό το ωραίο, ήθελαν να κάνει συνεργασία με την EA, που η EA ήταν γνωστό ότι έβγαζε τότε τα NBA, τα FIFA, τα National Hockey League, ξέρω εγώ. Προσωπικά μου πέρναγαν διάφορα, αλλά ο περισσότερος κόσμος βασιζόταν σε αυτό. Ναι, και τι βγαίνει, παιδιά, και λέει η EA. Λέει, εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Sega το Dreamcast. Fuck you, EA! Ναι, ρε φίλε. Ναι, για κάποιο λόγο. Εντάξει. Ακολούθησαν κι άλλοι όμως. Αυτό είναι το κακό. Ακολουθήσαν κι άλλοι μετά από αυτή την απόφαση της EA. Κάτι γινόταν. Μπορεί να τους πληρώνει η Sony, μπορεί να. Μην έκανε καλές κινήσεις η ίδια η Sega. Να πετούσε πράγματα, έτσι. Μπορεί να μην τα βρίσκαν και στα οικονομικά. Να έλεγε ότι εγώ γουστάρω να. Έχω μεγάλο ποσοστό στις πωλήσεις, έτσι. Δεν ξέρω ρε φίλε, να σου πω κάτι έπαιζε, πάντως σίγουρα υπήρχε μεγάλο μποϊκότ, και άμα θυμάστε κιόλας εποχές Super Nintendo Mega Drive στην Αμερική, ο καημένος ο Tom Kalins και ο CEO της Sega of America προσπαθούσε πολύ να κάνει το Mega Drive να τους διαλύσει και το κατάφερε, αλλά ήδη η Nintendo τότε, η πουστάρα αυτή η Nintendo, είχε απαγορεύσει στους developers μεγάλων franchise τότε τίτλων κτλ. Μην βγάζετε παιχνίδια για τη Sega. Πήγαινε στα μαγαζιά, πήγαινε στο Toys R Us, ξέρω εγώ, Walmart και όλα αυτά. Μην βάζετε Sega στα stand σας γιατί εγώ δεν θα σας φαίνω. Δηλαδή, κάνανε μεγάλο πόλεμο. Γι' αυτό δεν τους πήγαινε ένα δικαστικό στη Sega και τους τα πήρε, παιδιά, γιατί ήταν αυτά πολύ λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να απαγορέψεις ένα μαγαζί ουδέτερο να φέρει παιχνίδια του άλλου και να έχει μόνο τα δικά σου. Αυτό όμως μετά κάνανε και με τον Dreamcast, δηλαδή συνεχίστηκε αυτή η ρετσινιά. Οπότε το καημένο το Dreamcast στην Ιαπωνία βγήκε μόνο με 4 τίτλους στην αρχή. Το οποίο όλοι περιμέναν θα είναι το Sonic το Adventure. Αλλά το καθυστερήσανε. Το καθυστερήσανε, όπου οφείλουμε να πούμε ότι το Sonic το Adventure ήταν η επόμενη συνέχεια που περιμέναμε όλοι τα Sonic. Και είναι επίσης για το πιο best-selling παιχνίδι της εταιρείας. 2,5 εκατομμύρια νομίζω αντίτυπα. Κάτι άλλο που δεν είπα από θέμα πωλήσεων είναι ότι το Dreamcast σε όλο τον κόσμο πούλησε 9,13 εκατομμύρια μηχανήματα. Η βιβλιοθήκη του Dreamcast σε, σε όλες τις υπήρους, δηλαδή North America, Japan, Ευρώπη κτλ. Είναι περίπου 636 τίτλοι. Δεν τη λες και μικρή βιβλιοθήκη, αλλά δεν τη λες και πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα είχε και κακούς τίτλους. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Σε όλα σίγουρα, σίγουρα. Απλά η Sega έδειξε το τσαπουκά της γιατί ήταν ουσιαστικά μόνη της. Δηλαδή έφτιαχνε και το μηχάνημα, έφτιαχνε και τα παιχνίδια που μας είχε συνηθίσει και από εποχές Master System και Mega Drive και Saturn, αλλά δεν είχε βοήθεια πολύ από developers. Τι ήθελα τώρα... Είχε όμως μεγάλη υποστήριξη από την Namco. Έτσι, ναι, δηλαδή έβγαλε το Soul Calibur αποκλειστικά. Έτσι, λοιπόν, ακόμα και αργότερα που θα μπορούσε να το βγάλει remake, remaster σε PlayStation, σε GameCube, σε οτιδήποτε. Να σου πω, θα παίξουμε ένα διπλό μετά. Χρειάζεται. Θα παίξουμε. Το απαιτείται. Λοιπόν, θα παίξουμε. Ήταν αποκλειστικό στο τέτοιο. Και είχε ανακοινώσει κιόλας εδώ πέρα στο Games 25, το διάβασα αυτό, που λέει είναι αλήθεια ότι το Tekken 4 θα κυκλοφορήσει μόνο για τον Dreamcast? Και λέει ναι. Η Namco ανακοίνωσε τις προθέσεις της για την ανάπτυξη τίτλων του Dreamcast και συγκεκριμένα για το Tekken 4. Και μετά... Βέβαια τη συνέχεια την ξέρουμε. Δεν βγήκε ποτέ, βγήκε στο PlayStation 2. Βέβαια εντάξει, δεν χάσαμε κάτι γιατί προσωπικά από όλη τη σειρά Tekken θεωρώ ότι η πιο απογοήτευση στη ζωή μου ήταν το 4. Και από όλη τη σειρά. Εγώ το 3 θεωρώ για μένα. Το 3 ήταν κορυφαίο. Ήταν αυτό που άλλαξε τα πάντα. Ναι. Και το κακό που κάνανε στο 4 ήταν ότι σκεφτήκαν ότι κάναμε κάποιους παίχτες που είναι πολύ δυνατοί, πολλές κινήσεις, πολύ wow, πολύ φανταστικοί. Και αντί να πούνε θα κάνουμε και τους υπόλοιπους πιο wow, κατακρεουργήσαν τους καλούς. Ναι. Για να ταιριάζει λέει με τους υπόλοιπους, να μην υπάρχει αυτή η διαφορά. Και εκεί καταστράφηκε λίγο, είναι το χειρότερο Tekken στη μνήμη μου, έτσι, δηλαδή που με εκνεύρισε πραγματικά. Εντάξει, ισχύει, έχεις δίκιο. Και γενικά όλο πάντως αυτό το σκηνικό με τους developers των παιχνιδιών ήταν ένας άλλος λόγος που άρχισε λίγο να στριμώχνει στη γωνία τιμωρία το Dreamcast. Πάντως είχε γίνει πολλή διαφήμιση και στην Ευρώπη και στην Αμερική, δηλαδή στο launch του. Βασικά έχω διαβάσει κάπου ότι τα χρήματα που χρειάστηκαν για το marketing στην Ιαπωνία και στην Αμερική κόστισε περισσότερο από ότι το researching, το development και η κατασκευή για τα πρώτα 3 εκατομμύρια μηχανήματα. Δηλαδή χώσαν τόσα λεφτά, προσπαθήσαν να κάνουν και αυτοί μια πλήση κεφάλου και το πετύχανε. Αλλά στην Αμερική όμως λανσαρίστηκε με 15 παιχνίδια ταυτόχρονα. Στην Ιαπωνία λανσαρίστηκε με 4. Ναι. Παρ' όλα αυτά στην Αμερική το παίξανε. Το γουστάρανε. Γενικά παίχτηκε, γενικά. Και η άλλη τα φόκου πλάκα ήταν το Shenmue. Αυτό άλλοι λένε ότι είναι ο λόγος για να πάρεις Dreamcast. Εννοείται. Ναι, το οποίο γνήσιο δεν το έχω δυστυχώς και κάποια στιγμή πρέπει να το πάρω. Εντάξει, τώρα πια δεν χρειάζεται, έχει βγει το remaster στο Xbox και PS4. Ναι. Που εντάξει, σε καλύπτει ικανοποιητικότατα. Εντάξει, ναι, ισχύει. Το τερματισές. Έχω τερματίσει το ένα μου. Ωραία, είμαι στο 2 τώρα. Να μου το δανείς, να το βάλω στο PS4. Εγώ το είχα στο Xbox, αλλά. Εντάξει, το πήρα στο. Βασικά πήρα PlayStation 4 αποκλειστικά επειδή άκουσα ότι θα έχει αποκλειστικότητα το Shenmue το 3 μετά από 20-30 χρόνια από όσο έχουν περάσει κοντεύω να γεράσω να βγάλω μαγκούρα και ακόμα το βγάζουν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι είχαν επενδύσει πάρα πολλά λεφτά για τη δημιουργία του, ήταν επαναστατικό. Ναι. Έτσι, το Shenmue όταν βγήκε υπήρχαν καραγιοζάκια, ας πούμε. Αυτό είχε βγάλει πολύ στο συναίσθημα, στην αντίδραση, στον τρόπο που λειτουργούσε κτλ. Και είχε κοστίσει πάρα πολλά λεφτά, τα οποία δεν πήρε ποτέ. Έτυχε σε συνδυασμό με το που έκανε όλη αυτή την επένδυση, περίμενε ότι θα πάρει λεφτά πίσω και βγήκε η πειρατεία. και κανείς δεν πήρε μετά από εκεί και πέρα γνήσια, γιατί χρειαζόταν καν να το τσιπάρεις. Στο PlayStation αυτό. Κάποιοι το σκεφτόντουσαν και λέγανε ναι, αλλά θα μου χαλάσει το μηχάνημα. Αυτό ήταν γνήσιο. Ναι, το, ναι, άμα ναι. σου χάλαγε το πήγαινε στην αντιπροσωπεία και δεν παίρνει χαμπάρι ότι είχες βάλει. Αυτό ήταν θετικό από τη μία για όσους είχαν Dreamcast, γιατί και ναι. για τσιπάρουν το PS1. Αλλά... εδώ θα δώσει 10.000. Ναι, ναι. Θυμάμαι, με ένα παιχνίδι δώρο. Επιλογή μου. Ναι. Για τη Sega ήταν τα φόπλακα. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που λέγανε ότι για να βγάλει τα έξοδα του παιχνιδιού, να φτάσει βασικά να, πώς το λένε, να καλύψει, όχι να βγάλει έσοδα, να αυτά, καλύψει τα έξοδά της μόνο, ναι. έπρεπε να πάρει ο κάθε κάτοχος, όσες κονσόλες έχουν πουληθεί, ο κάθε κάτοχος να πάρει από 2 φορές το παιχνίδι. Εντάξει. Ναι, και ήταν σε φάση που το γούσταρα τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι που όλα τα έπαιρνα αντίγραφα σε εκείνη τη φάση που λέω θα πάω να τα πάρω γνήσιο αυτό. Ήταν πριν τα ακούσω αυτό. Και έτσι είχα νιώσει με τα αρέσει. Ναι. Και πηγαίνω Multirama νομίζω ήταν τότε. Κλασικά. Και το είχε διπλή τιμή από ό,τι άρχισε τα άλλα παιχνίδια. Δηλαδή τα άλλα. Εντάξει, ήταν και πάκος. Ναι, εντάξει, το δικαιολογούσε ότι ήταν 4 CD που στην ουσία ήταν 3. Το τέταρτο ήταν μαϊμού. Έτσι για το γαμότο. Και σου λέγε, στην ουσία είναι 2. Στην ουσία τα άξιζε. Ναι. Έτσι, αλλά εκείνη την εποχή δεν τα έδινες. Εντάξει, ήταν δύσκολο. Λες... ήμασταν πιτσιρίκια τώρα, δεν μπορούσαμε. Ναι. Δηλαδή, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ακούγονταν άσχημο. Ήτανε... γενικά κάποιο παιχνίδι τώρα, καταρχήν, πριν πάμε εκεί, ένα αξεσουάρο ωραίο ήταν ας πούμε το πιστόλι που είχα, το καλάμι ψαρέματος, το θυμάσαι. Ναι, το καλάμι το θέλα πάντα, δύσκολα το βρίσκες, ειδικά Ελλάδα, δύσκολα το βρίσκες και το βρίσκες ακριβά. Έπαιζε για ένα παιχνίδι μόνο όμως, ήταν για ένα παιχνίδι. Όχι, είχε βγάλει αρκετά ψαρέματα, βέβαια αρκετά, ναι. Ήταν το Sega Bass Fishing που είχε. Αυτό αλλά νομίζω είχε βγάλει 2. Μετά υπήρχε άλλο ένα ψαρματάκι που ήταν από την Konami, νομίζω, δεν θυμάμαι. Ήταν μια άλλη εταιρεία, δηλαδή νομίζω σαν σύνολο είχε 3 από 3 διαφορετικές εταιρείες. Sega και άλλα 2. Που εντάξει και για ένα ακόμα είχε το χαβαλέτι γιατί ήταν όριο. Σου βάζε με την κάμερα που έβλεπες το ψάρι που ερχότανε και έπρεπε να τραβήξεις για να το τραβήξεις. Ήταν πρωτοποριακό. Ναι, ήταν πολύ μαγιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή όταν άμα μου έλεγες ποτέ ότι ξέρεις κάτι παίζω ψάρεμα, θα σε κοροϊδεύα. Καλά, έτσι. Αλλά όταν το έπαιξα, γιατί απλά έτυχε, έτσι, κόλλησα και ήθελα και το καλάμι. Το καλάμι. Και ήταν νομίζω ασύρματο. Όχι, όχι, κάτι είχε, ότι και καλά είχε κάποιο αντίβαρο μέσα. Δηλαδή δεν με την κίνηση. Τώρα, είναι με καλώδιο ή όχι. Στάνταρ με καλώδιο πρέπει να ήταν, αλλά ήταν ότι η κίνηση την έκανε. Δηλαδή πώς είναι τώρα το Wii και το κουνάς. Ναι, είχε κάποιο σενσοράκι. Αυτό είχε κάποιο αντίρρευαρο που όπως κούναγε το καλάμι έκανε την κίνηση και είχα πάθει σοκ, αλλά δεν το πήρα ποτέ. Ακόμα δηλαδή από τα λίγα που θέλω να πάρω περιφερειακά, πιστεύω πρώτα θα πάρω καλάμι και μετά θα πάρω πιστόλι. Το House of the Dead πάντως πάρε πιστόλι για να παίξουμε διπλό τρελό House of the Dead 2 παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, όσοι το ξέρετε. Το παίζαμε, έχω διατάξει πολλά εκατοστάρικα και όταν το είχα πάρει στο Dreamcast και μετά πήρα και τον Gun, πραγματικά πήρα από το αίμα μου πίσω. Γούστα, μου έδινα πόνο. Για παίζουμε εσύ τώρα μνήμες από Ελλάδα, πέρα τα περιοδικά, κόσμος γενικά να το έχει πολλούς. Θυμάσαι. Θυμάμαι ήταν 2 φίλοι που ήταν αδέρφια. Που αυτοί το είχαν πάρει πριν από μένα, γιατί εγώ ήμουν αδιστακτικός με τη Sega πια, γιατί είχα νιώσει προδομένος με το Sega Saturn και πήρα μετά το Sega Saturn από αντίδραση και σαν εθισμό έτσι, γιατί είχα εθιστεί λιγάκι στα βιντεοπαιχνίδια για να συνεχίσω, πήρα PlayStation. Ναι, και εντάξει, ενώ στην αρχή ήμουν κατηγορηματικός γιατί είχαμε αυτή την κόντρα, την πόρωση ότι ξέρεις κάτι, το δικό μου είναι καλύτερο, ένιωσα πολύ άσχημα όταν έβλεπα ότι παραδέχομαι στον εαυτό μου ότι ήταν καλύτερα κάποια παιχνίδια στο PlayStation. Π.χ. Subblade, π.χ. Metal Gear Solid, π.χ. Spyro the Dragon, Crash Bandicoot που αυτό το βλέπα και... δεν μου άρεσαν καθόλου. Εντάξει, είναι και το τι γουστάρες. Έτσι απλά έβλεπα ότι είχε καλοδουλεμένα παιχνίδια και όμορφα παιχνίδια. Ναι. Και όταν βγήκε ήμουν διστακτικός και ήταν αυτά τα 2 παλικάρια, οι καλαποθάκηδες, έτσι τα 2 αδέρφια. Και το είχαν πάρει πρώτοι, και του λέω. Οι οποίοι η πλάκα είναι ότι ήταν φανατικοί του PlayStation πριν. Και ξαφνικά πήραν τον τρίπνο. Μου λέει γιατί δεν το πάρω. Υπάρχει περιθώριο να αλλάξω πιστήσεις. Μου λέει γιατί δεν το πάρω. Έχεις δει πως είναι, έλα να σου δείξω. Και το είχα δει και ήταν το Soul Calibur νομίζω σίγουρα. Παιχνιδάρα. Ναι, και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έλεγα αδύνατον. αδύνατον και εκεί είπα θα το πάρω. Και μάζεψα τα λεφτά σιγά σιγά, νομίζω βοήθησε και ο πατέρας μου, ήταν και με χαρτζιλί και είχαμε κάνει ένα συνδυασμό ωραίο. Έτσι, είχαμε πάρει μαζί με παιχνίδια νομίζω και δύο χειριστήρια, γιατί ήμουνα με τον αδερφό μου και γουστάραμε διπλό. Έτσι τα καράτε πάντα παίζονται πιο ωραία με άνθρωπο αντίπαλο. Γιατί στο μονό είναι πάντα σπαστικά, ενοχλητικά και ύπουλα. Ναι, αυτό είναι χαβαλεδίστης. Ναι, ναι, είναι αλλιώς να παίζεις με ένα φίλο παρά να παίζεις με τον υπολογιστή. Γιατί στον υπολογιστή, πώς το λένε, είναι σαν να κλέβει. Έτσι, δηλαδή θα κάνεις μια κίνηση και το έχει πάρει χαμπάρι ότι την κάνεις πριν την κάνεις. Και ξέρει πώς να σε αντιδράσει. Τέλος πάντων. Εδώ διαβάζω κάτι έτσι, πάλι άλλα άρθρα. Δηλαδή γενικά ότι περιοδικό ανοίξουμε εδώ, έχουμε φέρει τα περιοδικά που είναι με το Dreamcast. Βέβαια, ξέρεις, παρατηρώ τώρα ότι όλοι έχουν χρησιμοποιήσει τις ίδιες φωτογραφίες σε άλλα καρέ και τα λοιπά. Αλλά πάντως εδώ γράφουν ότι. Βέβαια, ήταν και τότε εποχή χωρίς τόσο διαδεδομένο το ίντερνετ που να πεις ότι μπαίνω και τα βρίσκω τα πάντα και κάπου φωτογραφίες κτλ. Α, εδώ τώρα ναι, καλά το θυμήθηκα. Πρώτα το κωδικό το όνομα, όπως ήταν παλιά να βγει το Neptune που θα ήταν ένα υβρίδιο με το Saturn και τα λοιπά και το 32X. Έβγαζε κωδικές ονομασίες. Πρώτα λοιπόν το Dreamcast είχε ανακοινωθεί ότι θα λεγόταν Black Belt. Μετά του δώσαν το όνομα Project Dural, το οποίο είχε πάρει το όνομα από μια τύπισσα νομίζω. Ναι, ναι, στο Virtua Fighter. Η τελική αρχηγός. Μπράβο. Και μετά είχε ανακοινωθεί σαν κατάνα. Εγώ πρώτη φορά το είχα ακούσει σαν κατάνα. Κι εγώ. Και μετά μας έσκασε η λέξη, η τελική ονομασία, το Dreamcast, που θέλανε να το κάνουν αναπροσαρμογή των λέξεων, ξέρω εγώ, το Dream κάτι, δεν θυμάμαι, και το Playcast. Και το κάνανε Dreamcast. Εδώ τι άλλα λέει, η καρδιά του λέει, Hitachi, το τέρας λέει. Α, κάτι πολύ βασικό, sorry. Ήταν η τελευταία κονσόλα που σταματήσαμε μετά να λέμε τα bit. Δηλαδή ήταν 128 bit. Μετά που βγήκε PS3, Xbox, δεν τις λέγαμε 256, ούτε τώρα λέμε τα 4 και τα Xbox 512. Σταμάτησε, εκεί σταμάτησε. Στα 128 ίσως bit μετά εκτοξεύτηκαν, να πήγανε πολύ παραπάνω. Πήγανε όμως τα διπλάσια. Νομίζω ότι δεν ξέρω καν τώρα το τι είναι. Όχι, ήταν η έκτη γενιά, τώρα είμαστε στην 8η. Δηλαδή τώρα είναι στα 5-12 bits. Αλλά αυτή τη λέξη δεν ξέρει κανείς πια. Είναι καινούργιοι παίχτες. Ναι, κάποτε ήταν 32 bit και ξέραμε ακριβώς και τι. Τι και πώς. Εδώ πέρα βλέπω τώρα πάλι στο 29 του Games λέει ότι η Sega Ιαπωνίας επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι σχεδιάζει ένα σκληρό δίσκο για τον Dreamcast, ο οποίος θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του έτους. Θα έχει χωρητικότητα 1 GB και θα επιτρέπει στους κατόχους της κονσόλας να μεταφορτώνουν μέσω του ασωματωμένου μόντεμ της κονσόλας προσθήκες και νέα στοιχεία για τα παιχνίδια τους. Λόγω χάρη νέες πίστες και αυτοκίνητα για το Sega Rally 2. DLC από το 1999, έτσι. Λοιπόν. Βέβαια νομίζω δεν βγήκε ποτέ. Δεν βγήκε, καλά πολλά δεν θα βγει. Ναι, αλλά είχε την ιδέα. Είχε τα οράματα. Έτσι, δηλαδή φαντάσου, είχε την ιδέα η Sega τότε και το κάνανε πραγματοποιήσιμο μετά από πόσα χρόνια οι άλλοι. Η Sega γενικά, παιδιά, ήταν πάντα πρωτοπόρος, πάντα ήταν εκεί ο Τσαμπουκάς, ο αλήτης, να βγάλει κάτι έτσι, αλήτης, καλύτερο από τους άλλους. Οπότε γενικά καλό είναι να μην λέμε ότι η Sega μούφα, γιατί η Sega έβγαλε πολλές καινοτομίες. Τώρα, το Dreamcast λοιπόν άντεξε παιδιά 2 χρόνια, κάτι που είναι πάρα πολύ άδικο, που έμεινε τόσο λίγο στην κυκλοφορία, 1999-2001, παρόλα αυτά, κάποια παιχνίδια βγαίνανε μέχρι το 2002-2003 από κάποιους developers και στην Ιαπωνία και στην Αμερική σταματήσανε να σαπορτάρουν και τις επισκευές του μηχανήματος μέχρι το 2007. Αλλά μέχρι τότε δηλαδή υπήρχε και service και παροχή. Ένα μηχάνημα το οποίο αποθεώθηκε μετά θάνατον. Πάρα πολλοί τώρα λένε Dreamcast, ναι, όντως. Όσοι τελικά δεν είχαν ασχοληθεί τότε πιο πολύ. Ξέρω πολλούς που τώρα το γουστάρουν σαν τρελή. Έτσι είναι φοβερό, δηλαδή κάτι παιχνίδια. Μετανιώνουν που το σνομπάραν την τότε εποχή. Jet Set Radio, Crazy Taxi, παιχνίδια που όμως μετά πήγανε και στο Xbox. Και νομίζω και σ' άλλα και στο PlayStation. Ναι, μετά μετακομίσαν κι αλλού. Ήταν ένα μηχάνημα που είχε φοβερά πράγματα. Όταν παίζαμε Echo the Dolphin στο Mega Drive και το παίξαμε μετά στο Dreamcast ή το Sonic το Adventure που ήταν πάρα πολύ γρήγορο, ήταν καταπληκτικό. Ήταν ένα μηχάνημα λοιπόν που όντως είχε πολύ δύναμη, αλλά κάποια κάποιες λεπτομέρειες ήταν αυτές οι οποίες το θάψανε. Και το κακό είναι ότι το Dreamcast το στήριζε μόνο η Sega. Αυτό. Ήτανε μόνη της ρε. Και δεν μπορεί, δηλαδή μια εταιρεία πόσα παιχνίδια βγάλει τον χρόνο. Ήτανε one man army, δηλαδή έπρεπε να τα κάνει όλα μόνη της. Βάλει ότι δεν υπήρχε και καλές συνεννόησεις. Και τα κατάφερνε όμως έτσι. Σχετικά. Πολύ άδειξε. Ναι. Και αυτό που ίσως κάποιοι άλλοι φίλοι δεν ξέρουν, κάποιοι πιο ψαγμένοι το ξέρουν, στο τέλος λοιπόν, όταν δεν πήγαινε καθόλου καλά και είχε φτάσει να απογείται για $50 κτλ. Και πάλι δεν το παίρνανε και ιστορίες κτλ. Ξαφνικά στην Ιαπωνία έγιναν, αλλάξανε, παραιτηθήκανε θέσεις το ένα το άλλο και ο ιδρυτής της Sega, να το πούμε έτσι, ένας από τους ιδρυτές, ο Κάβα, είχε φτάσει να έχει ένα χρέος $650 εκατομμύρια, δηλαδή είχαν πάει οι ζημιές, ήταν τόσες πολλές και ο άνθρωπος αυτός που ήδη είχε κάνει αυτό το σκηνικό με το modem και με, με υποστήριξη γενικά, δηλαδή έχουν και λεφτά και από την τσέπη του για marketing, δηλαδή ο τύπος ήταν μια τελείωτη παροχή ρευστού, έτσι, ποιος ξέρει. Ναι. Εντάξει, θα πεις είχε φτιάξει τη Sega, ναι, είχε λεφτά. Ναι, αλλά στην ουσία. Θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά του μισθό για ταξίδια, ξέρω εγώ, Λονδίνες, Χαβάι. Το παρατάω, εγκαταλείπω, ό,τι βγάλαμε, πάμε σε άλλο. Ο τύπος ήταν τον τζάμπο. Ξέρεις τι έκανε. Όλη την προσωπική του περιουσία στο τέλος, ό,τι του είχε απομείνει, τη δώρισε στη Sega που διαλυότανε, ώστε να μην εξαφανιστεί τελείως πια από την gaming κοινότητα και με αυτά τα λεφτά να ξεχρεώσουν ό,τι και να οφειλές υπήρχαν, ξέρω εγώ, ζημιές σε υπαλλήλους που απολύανε από ζημιώσεις και να συνεχίσουν σαν εταιρεία. Και να μπορέσει με αυτά τα λέγα λεφτά που τα περισσεύα να συνεχίσει σαν πλέον gaming third party developer. Αυτό. Και μετά ο τύπος πέθανε από τη στεναχώρια του κιόλας. Εντάξει, είναι λυπηρό. Εντάξει. Ναι. Έδωσε άπειρα λεφτά για να κρατήσει το όνομα. Και ο κόσμος δεν το στήριζε, έτσι. Και πολλοί, ας πούμε, λένε ακόμα Sega, μαλακή. Βέβαια, η Sega πάντα στηριζόταν και στα coin-ops, τα πιμπλίκια. Εντάξει, είχε πολλά arcade. Ήταν ο βασιλιάς των arcades, η Sega ήταν ο βασιλιάς. Και ακόμα βγάζει. Πάνε και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια τόσα πολλά παντού. Και ίσως το κακό που στάνταρ ήταν επίτηδες, ό,τι έκανε μεταφορά από τα coin-ops σε κονσόλα, τα έκανε χειρότερα πάντα. Ναι. Δηλαδή, Virtua Fighter 3 δεν έχει σχέση με το φαντικό. Που παρόλα αυτά πρέπει να είναι γύρω στα 2 χρόνια μετά, αφού είχε βγει. Ήτανε τα hardwares πάντα πιο δυνατά στα arcade. Ναι, πολύ πιο δυνατά. Αλλά τώρα μου σε 2 χρόνια μετά, δεν ξέρω, θα έπρεπε να έχεις. Εγώ πιστεύω επίτηδες το έκανε, γιατί το Soul Calibur είχε πολύ καλύτερα γραφικά να δείξει από το Virtua Fighter 3. Έτσι, εγώ πιστεύω το έκανε επίτηδες για να λες ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ψιλοσνόμπαρε το home gaming. Έλεγε να βγείτε έξω, να πάτε εκεί πέρα να παίξετε. Εκεί είναι τα λεφτά, εκεί μας στηρίζετε, ξέρω εγώ. Και όπως το Sega Rally που μου έκανε κοψίματα στο... Ναι, αλλά έκανε κοψίματα στο frame rate, έτσι, που λες ρε φίλε, εσύ το φτιάξες, δικό σου μηχάνημα είναι, έτσι, κάντο τέλειο. Αλλά πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες. Για να λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, είναι να το ευχαριστηθείς. Στην ουσία είναι δωρεάν, θα παίξεις πόσες ώρες στο σπίτι και θα πληρώνεις φράγκο, το έχεις πληρώσει μία φορά. Ενώ στο coin-op έπρεπε πάντα να σκάσεις κατοστάρικα. Έτσι. Ας τα πάμε. Για πες μου τώρα, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου παιχνίδι στο Dreamcast? Dreamcast, ναι. Κοίτα, πολύ είχα αγαπήσει το Sword of the Berserk που ήταν. Το έχω γεμίσει αυτό. Πρώτη φορά είχα ανακαλύψει τον Berserk, ότι ξέρεις κάτι, ήταν από κινούμενο σχέδιο από anime που ήταν και πολύ σπλατεριά και πολύ τέτοιο. Και πάντα περίμενα, ας πούμε, τη συνέχεια σε βιντεοπαιχνίδι και μετά είδα ότι υπάρχει σε anime, βλέπω το anime και το anime ήταν πριν από αυτό και το είχαν κόψει. Έτσι, και αυτό ήταν υποτίθεται η συνέχεια από το anime. Εντάξει, μετά, μέχρι σήμερα συνεχίζει, όχι. Μέχρι σήμερα εννοώ ότι συνεχίζει η ιστορία, δεν έχει τελειώσει, γιατί ο παραγωγός που κάνει το κόμιξ, ας πούμε, κάνει μεγάλες παύσεις, δηλαδή βγάζει 10 τέχη και μετά αράζει και μετά από 2 χρόνια ξαναβγάζει τη συνέχεια, είναι πολύ κουλός. Αλλά πάντως για πιο αγαπημένος παιχνίδι είναι αυτό. Αυτό μου είχε κάνει σοκ, βέβαια όλα, δηλαδή και το Code Veronica, θυμάμαι και αυτό ήταν σοκ. Έτσι, είχε κάποια πραγματάκια που με χάλαγαν, όπως σου είχα πει ότι έστριβε πολύ άτσαλα, δηλαδή ο ακίνητος το πιώνει που θα κάνει τέτοιο, αλλά όλο το άλλο ήταν φυσική κίνηση και τα ζόμπι και τα γραφικά και όλα. Το Sonic το γούσταρα πάρα πολύ και πιο πολύ ακόμα το 2, το Sonic Adventure, το Echo, παιχνιδάρα, εντάξει, ήταν σε ταξίδευε, ρε φίλε. Αυτό είχε πάντα η Sega, ότι σε έβαζε σε έναν άλλον κόσμο, σε έβαζε στον κόσμο της, έτσι. Ενώ άλλοι developers δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ ριχά, πολύ έτσι τα παιχνίδια. Εμένα αγαπημένο πάντως είναι, εντάξει πάμε πάλι Βερόνικα, ναι. Και Marvel VS Capcom. Και το 2. Ναι, ναι. Αυτό ναι. Θα το πάρω original, νομίζω το επόμενο παιχνίδι θα πάρω original για το Dreamcast. Ναι. Πολύ... Εντάξει, εγώ όχι τόσο, αλλά ναι. Μπείτε μα που δεν μου αρέσει. Ήταν ωραίο. Ναι. Ήτανε γιατί συνδυάζει τους κόσμους αυτούς, σαν παιδιά. Ήτανε και η εξέλιξη του Street Fighter, έτσι. Δηλαδή ναι. Το Street Fighter είχε τις λίγες κινήσεις, αυτά. Βάζανε τις περισσότερες κινήσεις που μπορούσε, όλο σούπερ, όλο πανικός, καταστροφή. Street Fighter Α, ξέρω εγώ και αυτά, τι φοβερά ναι. Που ήταν ναι, ναι. Στο Dreamcast, έτσι. Η πλάκα είναι ότι μετά Street Fighter 3 ήταν πολύ χειρότερο από ότι το Marvel vs Capcom, ναι. Έτσι. Που σου λέει και καλύτερα γραφικά και τα, η κίνηση για να πάει το χέρι από εδώ μέχρι εδώ είναι 20 καρέ, ενώ στο άλλο ήταν 3 και οπότε είναι η Super War και δεν ξέρω, ήταν μεγάλη αποτυχία στο μυαλό μου μέσα. Δηλαδή το έβλεπα ένα κακό Street Fighter όταν είχε συνηθίσει από Marvel vs Capcom που λέμε και γινόταν πανικός πραγματικά. Και έλεγε στο άλλο και έκανε και για να πετύχεις ένα Super έπρεπε να σου βγει η πίστη. Εμένα μου άρεσε πολύ και αυτό. Ναι, Nightmare Creatures 2. Δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά ήταν ωραίο. Ναι, είχε πλάκα. Όπως επίσης είχα κολλήσει πάρα πολύ με το του Tom Clancy στο Rainbow Six. Να. Πολύ ωραία. Ναι. Παιχνίδια όσους γουστάουν έτσι. Τέτοια... Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ. Tactical, σκηνικά κτλ. Τι άλλο έχω. Γιατί εδώ... παλιότερα είχα και θέμα με τα πρώτο πρόσωπο. Τα αντιπαθούσα πολύ. Εντάξει. Doom, Quake, τέτοια μου φαινόντουσαν παράξενα. Δεν τα πήγαινα. Τώρα έχω κόψει εδώ, τι να πρωτοφορηθώ. Πολύ, είχε βγάλει ωραίους τίτλους. Δηλαδή και είχε κάνει και συνέχειες από τίτλους του PlayStation. Δηλαδή είχε βγάλει το Rival Schools. Το... Τσικόμενες είναι αυτό. Όχι, Rumble Roses ήταν αυτό που ήταν στο τέτοιο. Το Rival Schools ήταν της Capcom που ήταν σαν Street Fighter 3D. Αλλά με πιτσιρικάδες από σχολείο που κάνανε μαφίες τέτοια. Το θυμάμαι στα reviews. Και το 2 βγήκε αποκλειστικά στο Dreamcast. Έτσι, δεν βγήκε σε άλλη κονσόλα, δεν το έχω δει πουθενά. Δεν ξέρω αν έκανε ποτέ κάποια συλλογή, γιατί Capcom κάνει κάτι συλλογές αναδιαστήματα, αλλά δεν το έχω δει άλλο. Είχε βγάλει το Fighting Viper στο 2, που βέβαια ήταν λίγο απογοητευτικό για μένα, για τα γούστα μου, έτσι, αλλά ήταν Fighting Vipers, που το γούστα από το Sega Saturn. Και διάφορα άλλα, τα οποία που μπορεί να είχαν βγει σε άλλη κονσόλα και ξαφνικά βγαίναν στο Dreamcast και λίγο. Ωπ, τι γίνεται εδώ. Ναι. Ξαφνικά αγαπήσανε τη Sega οι άλλες εταιρείες. Ναι, αλλά ήταν ίσα μια φούσκα για αρχή και μετά το μετανιώσαμε. Ωραίος. Α, και ένα άλλο τελευταίο να πω εδώ πέρα για που πάλι ξεφύλιζα εδώ το Τέχος 33 του Games. Λέει 200.000 ήδη το επέλεξαν, αυτοί ξέρουνε. Είναι μια εποχή προπαραγγελίας, έτσι, που λέει ότι η Sega Αμερικής ανακοίνωσε επίσημα ότι οι προεγγραφές για την αγορά των Dreamcast ξεπέρασαν το όριο των 200.000. Χάρη σε μια δυναμική στρατηγική της επιχείρησης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το νέο σύστημα κατάφερε να σπάσει το αντίστοιχο ρετκόρ που διατηρούσε μέχρι σήμερα το PlayStation της Sony, που είχε σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία. Οπότε προπαραγγελίες στο Dreamcast έκανε μεγαλύτερες από ό,τι είχε σημειώσει το PlayStation 1. Ναι, όντως αυτό είναι κάτι που δεν είπα πριν, ισχύει. Ναι. Και, εντάξει, ο Καλίνσκι γενικά έπαιξε δυνατά μπάλα τότε. Είχε κάνει πανικό στην αρχή, αλλά πήγε στην κορυφή και ξαφνικά άρχισε και έπεφτε. Για διάφορους και λάθος λόγους. Ωραία, κάτι τελευταίο έχεις να συμπληρώσουμε για αυτή την κονσόλα, να περάσουμε έτσι λίγο να παίξουμε για ένα Soul Calibur, κάνα House of the Dead λίγο να πούμε φίλοι. Πάμε να παίξουμε εγώ λέω καλύτερα, γιατί πολλά είπαμε και θα λέμε μέχρι μεθαύριο. Εντάξει, το επεισόδιο όμως θα είναι ωραίο και πιστεύω ότι εντάξει, κάποιοι κάτι θα μάθετε, δεν τα ξέρουμε εμείς όλα όπως έχουμε πει, αλλά γενικά πιστεύω ότι δώσαμε έτσι μια ιδέα τι εστί Dreamcast, σίγουρα μπορεί κάτι να έχω ξεχάσει κιόλας, αλλά πιστεύω ότι τα βασικά τα έχουμε καλύψει. Ναι. Οπότε... Αυτό που όλα θέλω να συμπληρώσω και να σε κόψω λίγο, Ρίχτω. Το ενοχλητικό γενικά με τον κόσμο που είπαμε ήταν ότι έβλεπε τον Dreamcast, φίλοι και στο σχολείο και τα λοιπά και του λέγες πω, πω τι είναι, όλοι σου λέγανε εγώ θα περιμένω το PlayStation. 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 Γιατί ρε φίλε, πάρε το τρίμηνο. Το βλέπεις, είναι τώρα, είναι εδώ. Το PlayStation μπορεί να βγει και σε 2 χρόνια. Δεν θυμάμαι ότι είχε κάνει ντου πολύ νωρίς. Και η Sony νομίζω ότι κράταγε και πισινές. Έλεγε κάτι να δω. Ναι, οπότε είχε μεγάλο κενό Dreamcast με PlayStation 2. Ναι. Και όλοι λέγανε, όχι, εγώ PlayStation. Γιατί, γιατί έτσι. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει, θα τα παίξω αυτά τα παιχνίδια στο PlayStation. Είχαν τόσο σιγουριά ο κόσμος. Ναι. Βέβαια βγήκανε σωστοί, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκε το PlayStation είχε τη σωστή υποστήριξη που έπρεπε να έχουν όλες οι κονσόλες. Συνέχισε του πρώτου μηχανήματος στο release. Anyway, πάμε λοιπόν να παίξουμε και θέλετε να παρουσιάσουμε κάποια άλλη κονσόλα έτσι σύντομα, τη Sega, τη Nintendo, κάτι άλλο που έχω. Αν ναι, γράψτε στα σχόλια τι θα γουστάρατε και πάμε λοιπόν για λίγο διπλάκι. Soul Calibur. Φύγαμε. Και ήρθε η ώρα λοιπόν στο Playroom να πάμε λίγο για να παίξουμε έτσι γρήγορα 2 παιχνιδάκια και να δείτε γενικά πώς φορτώνει και το μηχάνημα, να πάρετε μια ιδέα και τα λοιπά. Πάμε λίγο να το δούμε. Ο φοβερός αυτός ο ήχος που ξεκινάει, που νομίζει ότι θα αναδυναχθεί κάτι. Παρατηρήστε τώρα τη διαφορά ότι ξεκινάνε τα scan lines και είναι αρκετά ενοχλητικό, αλλά έχει επιλογή όπως και σε πάρα πολλά παιχνίδια, το οποίο διαλέγει στα hertz και το φτιάχνει και σταματάει τα scan lines. Αυτό είναι το μενού του. Ανοίγω, βάζω το gain και ακούστε τώρα πώς θα αρχίζει να κάνει το GD-ROM. Αρχίζει, σκάβει. Σύντομα θα σταματήσουν αυτά τα scan lines. The legend will never die. Εδώ Γιάννη διαλέγεις, μπράβο. Θέλω να δείξω εγώ εδώ τώρα το VMU, βλέπετε Soul Calibur και στους 2 μας, έτσι εδώ. Φύγαμε, θα φάω τους χρονιάς μου. Saturn εσύ. Λοιπόν, διαλέγω. Ποιο να πάρω τώρα, ρε φίλε. Πάρε με τα κλοπάκια από το μάξι. Αυτό. Να. Φύγαμε. Τώρα χρώμα έξω όπως αλλάζει, μπορεί να το start. Δεν πειράζει τώρα. Τι χρώμα. Τις πίστες εσύ είχε εδώ πέρα διαλύσεις εσύ μάλλον, δε. Α, ωραία. Βλέπει τα επίπεδα. Ναι, ναι, ναι. Ποια θέλεις να... Έχεις κάποια προτίμηση? Νομίζω όλες ωραίες ήταν. Κάποια που να γουστάσει όπου είναι εντυπωσιακά τα γραφικά. Πήγαινε λίγο αριστερά, πιο κάτω. Πιο κάτω. Άρα μας φέρει το αναλυτικό. Εδώ πρέπει να είναι με εξέδρα, ναι. Να είχε κάποιο... Water Labyrinth. Ναι. Μετακινιόταν. Εδώ βλέπετε πώς εξαφανιστήκαν τα scan lines στην παλιά της CRT, επιλέγοντάς το. Λοιπόν, μην μ' αρχίσεις με τη μία, κάτσε λίγο να περίμενε. Λοιπόν, εγώ είμαι... Λοιπόν, όπο ρε φίλε, κοιτάξτε πόσο... πόσο smooth είναι το παιχνίδι. Το άλυμα γιατί δεν κάνει πάνω. Το Soul που δεν έκανε. Όντως, καλά τα έχω ξεχάσει. Κάνε με την άμυνα, κρατάς την άμυνα, το κόκκινο και πατάς επάνω και κάνει ένα μικρό. Ναι, ναι, καλά, μάνα τα έχω ξεχάσει. Αλλά έχει αφοσιωθεί στην κίνηση ώστε να κάνει δεξιά-αριστερά. Ναι, ναι, λοιπόν. Φύγαμε. Έλα, ήθελα να τους φάω. Τα πίσω κάνουν κάτι. Όχι. Λαμπή. Α, οκ. Που και πάλι λαμπή είναι κίτρινο και κόκκινο μαζί. Μισό λεπτό να δείξουμε κάτι άλλο. Οχ, κατά λάθος όλα ένα. Εδώ βλέπουμε τώρα το παίχτη. Του Γιάννη δείχνει άλλο. Έτσι. Άλλο του Γιάννη, άλλο εμένα. Αυτά είναι. Πάμε. Ένα γρήγορο. Και η φάση είναι ότι κάνει κίνηση, δηλαδή κάτσα. Όταν βαράει. Ναι, 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 έτσι. Αυτά είναι. Πάμε. Ένα γύρο θα παίξουμε έτσι απλά ο κόσμος να δει λίγο. Εντάξει, πίστα, είπαμε να βάλουμε μια πίστα για να είναι φοβερά γραφικά χρόνια και σήμερα βάλε τη σπηλιά με την μουντάδα να πούμε. Εντάξει, έχει όμως την κίνηση. Σπάνια εκείνη την εποχή. Δηλαδή το Virtua Fighter το 2 το είχε κάνει πρώτο και δεν μπορούσε να το σηκώσει το Sega Saturn και δεν το είχαν βάλει. Το είχαν απορρίψει από την πίστα την κίνηση στο νερό. Στην κραβαρά και εγώ, πάμε ένα άλλο. Replay. Τα γραφικά πάντως, αυτή η φύρα παιδί μου εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ arcade. Ναι. Είναι καθαρά arcade. Φύγαμε. Special move. Δύσκολο λίγο. Δεν με αφήνει να κάνω grab με τίποτα. Συνήθως οι μαγιές στο Soul Calibur ήταν τα συνεχόμενα, δηλαδή πάταγε στο Χ 10 φορές και έκανε συνεχόμενες κινήσεις. Κατά μία έλεγες ότι είναι εύκολο, αλλά δεν ήταν τόσο. Ναι. Φίλε, εντάξει, θα μην το πάνω δεν ήμουν μεγάλος και παρότι αυτό το παιχνίδι το είχα πάρει. Δεν είχε τη σωστή παρέα. Έτσι. Μοναχοπέδι, λογικό. Να είμαι κουλός στα beat'em up. Final battle, θα πάμε. Final battle. Νιώθω ότι δεν μπορώ να σας πλησιάσω ποτέ στα beat'em up. Είναι προπόνηση βέβαια. Θυμάμαι πως με είχε τσακίσει στο ξύλο χαράλαμπο στο σπίτι του όταν παίξαμε το Mortal Kombat και πως με είχε διαλύσει ο Στέλιος στο Killer Instinct στο 1964. Τι έγινε! Είχε και τα ring-out του. Έπεσες και έπεσα. Ναι. Εντάξει. Αυτό το είχε πάντα σου Blade, σου Calibur, αφού πέταγε στον πρώτο μετά ελευθερωνόταν και πέφτες πολύ εύκολα. Ωραίο. Λοιπόν, και τώρα πάμε και ένα House of the Dead 2. Ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε και το House of the Dead, το πρώτο παιχνίδι που βγάζει το Dreamcast, το οποίο χρειάζεται να βάλουμε το πλάκι, το οποίο βλέπουμε εδώ ότι έχει υποδοχή για τη VMU και αυτό θα κάνω. Ενεργοποιείται με το που βγάζει ρεύμα. Λοιπόν, μας λέει ότι δεν υπάρχει save, είναι γιατί όπως έχω πει είχα χαλάσει λίγο τα saves μου. Press any start button. Για να ξεκινήσουμε. Γιάννη, για πάτα εσύ. Ωραία. Να πω ότι, εντάξει, οι περισσότεροι θα το ξέρετε, ότι παιχνίδια με laser και τα λοιπά, με optical έτσι όπλα, δεν παίζουν σε HD τηλεοράσεις λόγω του πρότυπου. Χρειάζονται μόνο παλιές CRT. Για πήγαινε στα options. Μήπως έχει... δεν έχει. Για βάλε vibration έστω. Παιδιά, δυστυχώς αυτό δεν έχει επιλογή στα 60 Hz. Αλλά θα κάνετε λίγο υπομονή. Εμένα δεν μπαίνει, μήπως μπαίνει σε εσένα. Και εσένα. Δεξιά ήθελα. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Πάμε να παίξουμε ένα γκεϊμάκι. Λίγο υπομονή για τα... Δεν βάλαμε ζωές και continue, αλλά δεν πειράζει. Κλάιν, σιγά πως θα παίξουμε. Λοιπόν, να παίξουμε το original, το arcade. Φύγαμε. Ακούστε loading, κρακ. Με πιάνει η καρδιά μου καθόλου ακούω. Λοιπόν, για να μπεις πατάς στο start, Γιάννη. Έχεις μπει νομίζω. Τώρα εδώ έχω λίγο πλάγια το όπλο επειδή γράφουμε. Και δεν ξέρω αν θα βολέψει. Hold your fire. Big button. Έτσι. Μπόμπα, εσένα υπάρχει, έχεις βγει. Κάτσε, εγώ είμαι το μπλε, εσύ. Δεν ξέρω. Για πυροβολά. Πιάνει κανονικά, απλά δεν το έχει, έχει μόνο στο χειριστήριο. Έχει στόχαστος. Ναι, φαίνονται διαφορετικές λάμψες. Για διπλάκι, παιδιά, είναι φοβερό παιχνίδι. Πυροβολά απ' έξω. Grande τσεκούρια. Ναι, ναι. Ο πράκτορας τελειώνει και συνεχίζουμε. Εδώ έσπαγε στην κάποια αντικείμενα, ναι, ναι. Το intro είναι λίγο καθυστέρηση. Δεν το προλάβαμε. Την πάγα εγώ μετά, δεν πειράζει. Έτσι. Να, αυτά εκεί ήταν. Τα τραχάκια. G-Virus. Εντάξει, παίζει πολύ καλά για το πιστολάκι εδώ. Τώρα σε εσάς δυστυχώς, λόγω των scanlines φαίνεται, φίλοι μου, λίγο περίεργα. Αλλά έτσι μια ιδέα γενικά να έχετε. Πολύ ωραίο παιχνίδι δράσης, υποσχέδιο να το θυμάστε από τα arcades. Βέβαια ωραία έκδοση είναι και στο Wii που έχει βγάλει, που είχε το 2 και το 3. Ναι. Για κάποιο λόγο το 1 δεν το είχε μέσα στη συλλογή. Ναι. Ούτε εδώ νομίζω. Ναι, ναι. Το 1 είχε βγει στο Sega Saturn. Ναι, ναι, ναι. Όπα, εσύ είσαι. Εγώ ήμουν στο Start. Οκ. Στο Wii τώρα παίζει διπλάκι με τη γυναίκα μου το Resident Evil, το Umbrella Chronics και το Dark Side Chronicles. Παίζουμε διπλάκι δηλαδή, το πολύ γουστάρουμε. Εντάξει, τον σώσαμε εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι, δεν το πάμε τώρα μέχρι τέρμα, γιατί θα σκουράσουμε λόγω των scanlines. Υπάρχουν και πιο όμορφες πίστες γενικά, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Αυτό βέβαια δεν είναι κενό. Εμένα δείχνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί στο Γιάννη δεν δείχνει. Εμένα με έχεις νομπάρει. Έλα και εσύ εδώ. Άρα είναι τόσο κοντά. Είσαι πολύ κοντά μάλλον. Αλλά από τα πιο σπαστικά boss. Α, ο boss ρε. Ναι. Σε αυτό το όλη στήρα. Hold your fire σου λέει. Hold your fire. Έλα εδώ. Έτσι σαν ένα περώνι θα τα σκάσω. Ο ακέφαλος. Weak point. Άντε, έλα, πάμε το Windows. Το είδαμε το weak point, δεν όλα κυρίες. Ναι, αυτό το τερατάκι, το νυχτάμενο, το νυχτερίδα. Το θέμα είναι ότι έκανα συγκεκριμένες κινήσεις, οπότε κάποια στιγμή το μάθαινες από πού πηγαίνει, άλλες φορές κάνει οχταράκι, άλλες φορές κύκλο. Αλλά τώρα άντε, έλα, άτομα, φάγαμε. Είμαστε και το χέρι, έτσι. Κοιτάς αυτός ο... Ναι, ναι, είναι λίγο πάλι το όπλο πολύ μέσα. Πολύ σπαστικό. Εντάξει, βαριέμαι. Λοιπόν, αυτό ήταν και το gameplay, φίλοι μου, και ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Είδαμε το Dreamcast, ένα μηχάνημα θρύλος, έπος, που είπαμε έζησε με τα θάνατο, πήρε την μεγαλύτερη δηλαδή δόξα του στο τέλος. Τι άλλο, δεν έχουμε καλά να πούμε. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Game over μπήκε χαρακτηριστικά μαζί με το επεισόδιο. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.